Της Κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις την προστόπης περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Γιτάρ, γιτάρ, γιτάρ. Παρακαλώ. Κλειδαράζε και... είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβούμε τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στήνους των ήχων, τον Ιντζογκούτ. Τον ακόλουθο του ημάμι στο Μετρόπολης 95,5 στο Production, την κυρία Λεγουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, τώρα που δεν υπάρχει το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54340. Μετρόπολης 95,5, στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε και με αυτό επικοινωνούμε μέχρι και την ώρα που θα ανοίξουμε τις γραμμές, όπως και με τα μηνύματα. Και μην ξεχνάτε ότι ο μεγάλος μας χορηγός είναι η Hyundai, η Εσκιάδης Παλωθήμος.
στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών με όλα τα μοντέλα του Hyundai. Τα περισσότερα εξ αυτών ετοιμοπαράγοντα, τα περισσότερα για test drive, να το οδηγήσετε δηλαδή, να το δοκιμάσετε οδηγικά. Και με μία ακόμη σούπερ προσφορά για αυτήν την εβδομάδα. Το Hyundai i30 1300 κυβικά με κινητήρα βενζίνης 100 άλογα, επειδή ενδιαφέρεσαι. Τα άλογα με νοιάζει. 100 άλογα. Ωραία. 14.490 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν θα τη βρείτε πουθενά πανελλαδικός. 14.490 ευρώ. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ωραία. Αν πεινάς, deliveras.gr, πάνω από 2.500 προσφορές για εσάς οι οποίοι θέλετε να δοκιμάσετε μία από τις πάρα πολλές προσφορές οι οποίες υπάρχουν. Μπορείτε να κατεβάσετε σχετικό application είτε στο tablet είτε στο κινητό. Λοιπόν, εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ με 4-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μεγάλη ανατροπή του Άρη στη Δράμα με 1-2 που έκανε στο 7-7. Έπιασε πρώτη θέση ο Ηρακλής στον Όμιλο, όπου σου λέγανε τα παιδιά εκεί, και το καταφέραν τελικά. Νίκησε ο Απόλλων Πόντου με 1-0, πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ. Και είχαμε και πολύ ωραίες στιγμές. Κάλτε, το χαρακτήρισες αυτό που είδαμε στη Λάρισα. Ποιο? Κάλτε στιγμές, είπες, δεκαετία στο 80. Αυτά μου αρέσουν, ναι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, για ποιο λόγο κατέβηκε ο Αλέξης? Πήρα τηλέφωνο τον Κούγια, ναι, χθες το πρωί. Μου λέει, έβγαλα μια ανακοίνωση. Λέω, δεν γουστάρω να διαβάσει την ανακοίνωση. Θέλω να μου τα πει εσύ ο ίδιος. Τι έγινε? Μου λέει, κοίταξε να δει. Είναι 3-4 εκεί πέρα καράβλαχοι, να πούμε, οι οποίοι βρίζουν τον εκάστοτε προπονητή. Είτε λέγεται Τσιόλης, είτε λέγεται Φιντάνης, είτε λέγεται οποιοδήποτε προπονητής. Αυτό κάναν, λέει, και στον Φιντάνη. Ο οποίος Φιντάνης, να πούμε, όταν έβαλε τον γκολ, ένιωσε ισχυρός και γύρισε και τους έριξε κάτι πινελίκια, να πούμε, άνευ προηγουμένου. Και πήγε να ορμήξει. Έγινε, λέει, αλέφαντος. Και επειδή έγινε, λέει, αλέφαντος, πήγα, λέει, να το συγκρατήσω. Αυτό ήταν. Ούτε δεν ήρθε σε μένα. Του λέω, μου είπανε. Λέω, μου είπανε. Λέω, ναι. Ναι, μου είπανε, λέω, ότι μάλλον τον κόλλησες για σύνθεση και τα λοιπά και αυτός απευθύνθηκε σε σένα. Όχι, μου λέει, είναι 3-4 γομάρια εκεί πίσω που βρίζουν τους προπονητές, τους έβρισε, ανέβηκε, λέει, να τους πλακώσει γιατί είναι και θηριώδης, και όρεμε ξανά να τους συγκρατήσω. Αυτή ήταν η όλη ιστορία. Εσύ πώς το είδες? Ό,τι και να είδα. Εσύ τι είδες? Δεν είδα το μάτς. Άμα σου δείξω το επεισόδιο, τι θα πεις? Τι, ποιο επεισόδιο? Ότι αυτά που ακούς τώρα. Εγώ, μου φάνηκε σαν να μάλωσε ο προπονητής με τον Σου πρόεδρο. Φάνηκε. Ναι, αυτό κατάλαβα. Ο προπονητής λέει, πήγα να το συγκρατήσω. Ναι, εγώ έχω την εικόνα ότι μαλώσαν ο προπονητής με τον πρόεδρο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά από το μαλώσανε μέχρι το ότι για κάποιον στην κερκίδα γελάει ο κόσμος. Σου λέω, ρε, τι με είπε ο άνθρωπος. Εντάξει, εντάξει. Τώρα τι έγινε, τι δεν έγινε, αυτό μου είπε ο άνθρωπος. Τελείως. Το είδες, ρε, το σκηνικό. Όχι, δεν το είδα. Αν το δεις, θα έχεις άποψη. Θα έχω άποψη. Αν πάθω εδώ, θα έχω άποψη. Θα φροντίσω να το δεις το σκηνικό. Ωραία. Λοιπόν, πάω και είδες. Και πάω και είδα και United είδα. Και πήγα Real Barcelona. Είδες τελικά πώς μπορούμε να εκτεθούμε στοιχηματικά. Και Real Sevilla είδα. Ευχαριστώ. Και Αγρίνιο Θρύλο είδα. Με την περίπτωση. Και Juventus Inter είδα. Και τα μάτια μου είδαν πολύ μπάλα. Με την περίπτωση United. Τι είναι United? Δηλαδή, περιμέναμε όλοι. Ναι. Κακώς. Είδαμε ένα μικρό διαφορμάρισμα τη City. Εγώ δεν είπα, εγώ το περίμενα χ. Ναι. Περιμέναμε όλοι τον Guardiola να παίξει αμυντικά. Ναι. Και να βολευτεί με την ισοπαλία. Ναι. Αυτός όχι μόνο δεν έπαιξε αμυντικά, έπαιξε ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Είχε την ολοκληρωτική κατοχή της μπάλας. Αυτό δεν μου λέει τίποτα. Είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού. Είναι ένα κομμάτι. Εγώ δεν λέω ότι είναι έτσι. Ναι. Και έδειξε ότι δεν ήταν ντεφορμέ, ότι έκανε μια πολύ μικρή κοιλιά η οποία, είναι και ανθρώπινη, η οποία ήταν και ανώδυνη. Όχι, είναι η τριάδα των χαφ. Ήταν και ανώδυνη. Η τριάδα. De Bruyne, Silva, Fernandinho στην Αγγλία. Δεν τις είδα τις κάτω ομάδες, να σου πω τώρα αυτές που πέφτουν κτλ. Αλλά από την Chelsea, από την United, από την Arsenal. Δηλαδή. Ο Ματίζο, ο Ερέρα και το Λίνκαρτ που είχε ο άλλος είναι τεράστια η διαφορά. Δηλαδή με ανάποδα πόδια ο Ντεμπρούι, με μεγάλες διαδρομές, μπροστά πολύ καλός. Ναι. Χιαστή με το Σανέ, ο Σίλβα χιαστή με το Στέλνικ, ο Ζέσους, ποιος, εντάξει, δεν είναι και για μένα που θα μπορούσε να είναι και καλύτερο σέντερφορ η City από τον Ζέσους. Αλλά αυτοί οι τέσσερις έχουν τακτική συμπεριφορά. Τι σημαίνει τακτική συμπεριφορά? Δεν κάνουν τίποτα τυχαία.
δεν αυτοσχεδιάζει καθόλου κανένας από αυτούς τους τέσσερις. Έχει ένα Φερναντίνιο που έχει μια πολύ καλή ορατότητα στην κάθετη πάσα και στην πλάγια πάσα. Δεν με ενθουσιάζει ο Ντέλφ και ο Γόλκερ σαν πλάγια μπακ, δεν τρελαίνομαι. Ναι. Πολύ καλός ο Κομπανί και ο Ντιμέντι και σκοράζουν και από πίσω ο αρκετά. Ο Κομπανί τέρμα. Είναι πάρα πολύ βελτιωμένο. Ναι. Αυτή η City, για μένα. Με αυτή την Μπαρτσελόνα που θα χάσει πορτάθλημα. Με αυτή την Μπαρτσελόνα που είδα χθες. Με τη Ρεάλ, η οποία ήταν καλή προχθές, αλλά με μια. Μια Ρεάλ η οποία έχει πάρα πολύ ανοιχτές τις γραμμές. Πάρα πολύ ανοιχτές τις γραμμές. Θα έχει θέματα αν αντιμετωπιστεί σκληρά και αμυντικά από την οποιαδήποτε. Δηλαδή, αν έρθει σήμερα και παίξει 5 μάτς ο Γκουαρδιόλα, δεύτερο ρόλο. Λέμε. Δεύτερο ρόλο με τον. Δεν το κάνει. Λέμε ρε παιδί μου, αυτή την ομάδα δεν πρόκειται να κερδίσει. Ρεάλ κανένα μάτς. Και του φύγει ο Σίλβα, ο Ντεμπρούι, ο Σανέ, ο Στέρλινγκ και ο Ζέσους πέντε στην ταχύτητα. Ποιο είναι το μεγάλο όπλο τη City? Ποιο είναι το μεγάλο όπλο τη City? Τα χάφτη. Όχι. Τα χάφτη. Το μεγάλο όπλο λέγεται ταχύτητα. Ναι. Το μεγάλο όπλο λέγεται πολύ καλό passing game. Ναι, ναι. Δηλαδή πήρε στοιχεία από το ποδόσφαιρο το ολοκληρωτικό που έπαιζε στα καλά τη στην Μπαρσελόνα. Ναι. Έχει το καλό υλικό. Ναι. Συν το ότι βλέπει παίκτε οι οποίοι κάνουν πάνω από ένα ρόλο. Ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες? Ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες? Ναι. Ο Σίλβα, ο Ντεμπρόινε. Τι κάνει, τι ρόλο κάνει? Ο Σίλβα το βλέπει. Μπορεί να παίξει και δεκάρι, μπορεί να παίξει και εξτρέμ, μπορεί να παίξει ό,τι θέλει. Ναι. Εντάξει, κάνουν χιαστή κινήσεις, κόκκινο. Ακριβώς. Ναι. Το Στέρλινγκ βλέπει πώς αλλάζουν θέσεις. Μια από εδώ, μια από εκεί. Με αποτέλεσμα. Δεν μου κάνω center forward, φίλε. Άλλο καπελό. Ναι. Εκεί έχουμε αυτό μια είναι έσταση. Αυτό είναι κάτι και άλλο. Τα πλάγια τα back. Δεν τρελαινόμαστε. Αυτό δηλαδή, είναι κάτι άλλο. Εννιάρι, από τα αθλήματα που βλέπουμε τα ευρωπαϊκά πάντως. Ναι. Ξεχωρίζουν δύο ομάδες. Ποια είναι, η City είναι μία. Η μία είναι η City και η άλλη είναι η Παρί. Ναι. Οι οποίες δείχνουν ότι. Η οποία πίσω και αυτή έχει θέματα. Ναι. Πολλά. Δείχνουν ότι δεν το χάνουν το πρωτάθλημα. Δεν μ' αρέσει η Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα δείχνει ότι έχει θέματα. Δεν μ' αρέσει η Μπαρσελόνα. Χθες την είδα. Είχε μια ευλογία να τραυματιστεί ο Σεμέδο στο 48. Και ο προπονητής της Villarreal να βάλει παίχτη εκεί πέρα, δεν έπαιξε με εξάρι. Ένα αυτό και αποβολή το δεύτερο. Ήρθε και έδεσε στο. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Υπερβολική αποβολή. Δεν μ' άρεσε καθόλου η Μπαρσελόνα. Την παίζει και η διαιτησία μια χαρά. Αλλά εγώ σου είπα, πούμε Μπαρσελόνα. Εάν δεν τραυματιζόταν ο Σεμέδο στο 48, δύσκολα θα έκανε γκολ. Δύσκολα θα ερχότανε. Καταρχήν έπαιξε με δεξί εξτρέμ το Ράκιτζιτς. Με δεξί χαφ εσωτερικό το Μπούσκετς. Και καλά την έκανε και τη χτύπησε η Βιγιαρεάλ στη δεξιά πτέρυγά τη. Γιατί ο Παολίνιο Ντένι Σουάρες δεν θα έρχονταν ποτέ να μαρκάρει. Πέφταν πάνω στον Άλμπα που αργούσε να γυρίσει και τον ένα το στόπερ που είναι αργός. Ο Σουάρες πότε μαρκάρες, Κώστα? Ναι. Δάγκο. Για τον Ντένι Σουάρες κόκκινε. 4-4-2 με το ράκι τη εξτρέμ. Δεν μ' άρεσε. Τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας. Για δε στην εικόνα και το δεύτερο. Τον κρατάν τρεις. Ποιον, τον Αυλονίτη. Ναι, τον κρατάνε τρεις. Κρατάνε τρεις, ωραία. Τρεις, πάρει πέντε. Και ο αυτή τώρα η σκηνή σου δίνει συγκράτεια, το δείχνω. Αυτό σου δείχνει ανθρώπους που συγκρατεί ο ένας τον άλλον, τι κατάλαβες? Τι παραπλακωθούν. Ναι. Ξαναδες. Εδώ τώρα είναι έτοιμο να παίξουν το ξύλο στους αλεπούς. Και βγάζουν ανακοίνωση ότι σταμάτησε ο ένας τον άλλον. Και βλέπεις και το βλέμμα του. Το δολοφονικό βλέμμα που έχει ο Αλέξης. Ναι. Έτσι να τη σκοτώσει. Ναι. Τώρα. Τον είπε κάτι για έναν παίκτη, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αλλά μπορεί να πιστέψεις ότι είναι για κάποιον από την κερκίδα με αυτό που βλέπεις. Εγώ δεν λέω ότι λένε ψέματα οι άνθρωποι, σου δείχνω εικόνα. Κόκκινε, εγώ μίλησα με τον Κούγια το πρωί, μου είπε πώς έχουν τα πράγματα στη Λάρισα. Προφυλάζει τα του οίκου του και καλά κάνει. Δεν ξέρω τι κάνει τα του οίκου του, αυτό καλά μου είπε, αυτό σου λέω. Σωστό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι έχουμε στην Ελλάδα τώρα? Ναι. Για να περάσουμε στα δικά μας. Τι έχουμε στην Ελλάδα? Έχουμε στην Ελλάδα ένα ΠΑΟΚ ο οποίος δείχνει καλό στα δύο τελευταία παιχνίδια. Ναι. Έχουμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος δείχνει κυρίως ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ μέσω επιθετικά και η επιθετική του γραμμή. Η επιθετική του γραμμή είναι αυτή η οποία τον έχει φτάσει να είναι πρώτος στην βαθμολογία. Καθώς ναι. Αμυντικά είναι τραγικός, τρώει γκολ σε κάθε παιχνίδι. Ναι. Έχουμε μια ΑΕΚ η οποία είναι η πιο σοβαρή ομάδα με διαφορά μέχρι τώρα. Για κερδίσει σήμερα. Εύκολα θα κερδίσει. Λες εσύ. Και έχουμε έναν Ατρόμητο τον οποίο δεν πρέπει να τον ξεχνάς ποτέ. Δηλαδή έχουμε τρεις διεκδικητές του τίτλου σχεδόν μετά τον πρώτο γύρο. Και μία σφίλη. Ρε πες μας τι είδες εχθές. Άσε τι έχουμε και τι την έκθεση ιδιών. Άσε την έκθεση.
Τι είδε στον Ολυμπιακό, να ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό, να μιλήσουμε το δεύτερο μισάωρο για τον ΠΑΟΚ. Τι είδε στον Ολυμπιακό. Είδα ένα πρώτο ημίχρονο μοιρασμένο. Μοιρασμένο. Με τον Πανατολικό να έχει πολύ καλή ανάπτυξη. Γιατί είχε καλή ανάπτυξη. Γιατί είναι καλή ομάδα. Όχι, δεν είναι αυτή η απάντηση. Γιατί είναι κακό νοσοαμυντικά Ολυμπιακό. Άκου τώρα τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο γίνεται το εξή. Ξεκινάει ο Φορτούνης, ο Ταξίδης και ο Ρωμά. Ο Ρωμά δεν ήταν καλά. Ο Ταξίδης. Έπρεπε να αποβληθεί. Ο Ταξίδης τα όχι. Γιατί? Ο Ταξίδης. Δεν χτυπάει ακόμα. Σταμάτα λίγο, ρε Κόκκινε. Σταμάτα. Η ουσία του παιχνιδιού τώρα. Έγινε μια μαγιά από το λαιμόνι. Άσε τώρα τι λεπτομέρεια έπρεπε να αποβληθεί, δεν έπρεπε να αποβληθεί. Ο Ολυμπιακός, αν συνέχιζε το ίδιο βιολί στο δεύτερο ημίχρονο, δεν θα κέρδιζε. Γιατί δεν θα κέρδιζε? Γιατί ο Φορτούνης στην τριάδα το χαφ δεν γίνεται ποτέ τρίτος να μαρκάρει. Έχει ανεμία. Είναι περισσότερο μέσα στην περιοχή ως δεύτερος φορ. Κάτι σαν τον Μπέλκα ένα πράγμα. Βέβαια ο Φορτούνης έχει κάποια στοιχεία που ο Μπέλκας δεν τα έχει. Βέβαια τα έχει χάσει και ο Φορτούνης λόγω της ταχύτητας που έχει χάσει. Έχει πολύ κακό οχτάρι. Και ντεφορμέ εξάρι. Και έχουνε. Αυτοί παίζουν με ένα τσοκάνι χαφ. Για να δεις δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός πόσο πρόβλημα έχει. Ένα τσοκάνι χαφ που είναι αριστερό μπακ. Και το βάζει κατά συνθήκη χαφ γιατί του λείπει το καλύτερο του χαφ του Πανετολικού. Ο Πανετολικός έπαιζε με έξω το καλύτερο του χαφ. Ξεχνάω το όνομά του. Και ένα Μάρκο Πάολο, ο οποίος όποτε πήγαινε πάνω στο Ταξίδι τον πέρναγε. Δηλαδή τι να σου πω. Έχεις δει γέρο στο δρόμο να προσπαθεί να περάσει το δρόμο και να περνάει ένα κοριτσάκι 12 χρονών. Αέρας από δίπλα. Τέτοιες διαφορές. Ο Ταξίδης σαν οχτάρι. Και γίνεται το μάτς 1-1. Και κάνει ο Λεμονής μια κίνηση. Βάζει τον Οφόε και βγάζει τον Μπάρντο. Ο Μπάρντο είναι. Το ξέρεις το Γιάννη τον Καμαριωτίδη που είναι στο. Ναι, συμμαθητής μας. Συμμαθητής μας. Ας κεφάλι που έχει ο Γιάννης. Πιο μεγάλο από το δικό. Λίγο μικρότερο από το δικό. Σαν το δικό σου το κεφάλι. Ο Μπάρντο. Έχεις δει εξτρέμ με τέτοιο κεφάλι να πούμε. Νεροκολοκύθα. Ένας Μάριν ο οποίος είναι. Δηλαδή μπήκε σε ένα μπαρ μέσα. Μπήκε σε ένα μπαρ μέσα και είναι ο Μάριν με μια γκόμενα. Και πειράζει την γκόμενα του Μάριν. Θα σου πει ο Μάριν, συγγνώμη ρε φίλε, φεύγω. Φεύγω, πάρ' την να φύγει. Από το φόβο του. Αυτός είναι ο Μάριν. Και παίζει έξω αριστερά στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ένα ζαβουνοκέφαλο σαν τον Μπάρντο. Ένα βοηδομούσχαρο που δεν μπορεί να στρίψει, να πούμε κτλ. Και ένα Μάριν, ένα ανθρωπάκι. Φορτούνης ήταν καλός στο εκτελεστικό. Πήγε πιο κοντά στον Ασαριφάρτ. Εντάξει. Αμυντικά ένωση. Και πέφτει ο Μάρκος Πάολο με ένα μάζουρεκ δεκάρι. Και όταν ο Ολυμπιακός αμήνεται από τον άξονα, τον έχει χτυπήσει εκεί ο Λοχίας, τον έχει διαλύσει. Και κάνει ο Λεμονής το εξής. Βάζει μέσα τον Μπάρντο, βγάζει μέσα, από μέσα τον Μπάρντο και βάζει τον Οφόε. Και λέμε, τι κάνει ο Λεμονής τώρα. Θα βάλει τον Οφόε εξτρέμ. Και έρχεται ο Οφόε, δίπλα στον Ταξίδι και στον Ρωμάο, και ο Φορτούνης τέταρτος. Και δεν παίζει ο Ολυμπιακός με δεξί εξτρέμ. Αναγκάζεται ο Ομάρ, παίρνει 70 μέτρα. Κλείνει ο Ολυμπιακός την τρύπα στο χώρο του κέντρου. Την κλείνει την τρύπα στο χώρο του κέντρου. Και ο Χάβος, ο οποίος έχει το πιο ηλίθιο βλέμμα που έχω δει σε άνθρωπο, μαζί με τον Κωστένογλου και τον Πασχάλη τον Τζαρούχα, είναι σαν να πάει σπάθει εγκεφαλικό τριπλό και να είσαι κάνα τόνο πριν το θάνατο έτσι και κοιτάς απλανέστατα να πούμε, σαν τους Χαζούς και οι τρεις. Πασχάλης Τζαρούχας λέει γοητευτικός άντρας. Μα μόνο το βλέμμα του που τον βλέπεις γελάει ο κόσμος. Ο άλλος είναι ο Χάβος έτσι. Και ο άλλος είναι του Άριο ο Περσινός που την έχει ψωνίσει με το Θεό εκεί στο Άγιον Όρος, ο Κωστένογλου. Αυτοί οι τρεις. Δηλαδή δεν έχει δει αυτός ο άνθρωπος ότι έχει την καλύτερη αριστερή πτέρυγα από τις μικρομεσαίες ομάδες, Ρότσα και Ρόζα, δύο πολύ καλούς αριστεροπόδαρους, full back και οι δύο. Και αντί να περιμένει τον Ολυμπιακό και να το χτυπήσει εκεί, γιατί αναγκάζεται ο Μάρ να κάνει μέτρα πολλά, να το χτυπήσει εκείνη την πλευρά με τη μεγάλη την παλιά. Πάει και παίζει κατακτητικά και τραβάει την άμυνά του στο κέντρο του γηπέδου. Αρή, ο ένας από τον άλλο στα 15 μέτρα. Αρή. Okay, αρή. Δηλαδή, ο Μαρινάκης δεξί μπακ, ο Μόρας στα 15 μέτρα, στα 10 μέτρα ένας Μιχάη και ο Ρότσα αριστερό μπακ, 45 μέτρα απόσταση ο ένας από τον άλλον. Ο ένας μπακ από τον άλλον. Και παίρνει ο Ολυμπιακός, βρίσκει το Μόρα και αρχίζει εκεί πέρα τις αντεπιθέσεις. Και έτσι ξεκίνησε η μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού στο 4-1. Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, περίμενε. Με μια κίνηση του Λεμονή. Ευχαριστώ. Να βάλει στα χαφ εκεί που ήταν τρύπα. Την κλείνει την τρύπα. Δεν παίζει με δεξί εξτρέμ. Και αντί να πάει ο Χάβος από εκεί, κάθεται σαν το Χαζόν και δίνει την μπάλα να πούμε στον Δίας και πάει από τον Μάρκο Πάολο από τη δεξιά μεριά.
Να χτυπήσει την τέχνη. Βάλει ανωτελεία. Τι ανωτελεία ρε να βάλω. Τα ατομικά λάθη που κάνει ο Μόρας και το. Τα ατομικά λάθη περίμενε. Που κάνει ο Μόρας. Τα ατομικά που κάνει ο Μόρας και ναι. Το ζευγάρι του στα σώπα. Ξεκινάει από τη διάταξη. Άμα ο Μόρας που είναι 40 χρονών είναι στο κέντρο του γηπέδου και ο Μαρινάκης στα δεξιά που είναι μπακ είναι στα 15 μέτρα. Δεν φταίει ο Μόρας για τα λάθη του. Φταίει ο Χάβος, ο Φελός, ο οποίος με το βλέμμα το ανόητο, σαν τον Χαζόν, έτσι. Σαν αγιογραφία, σαν να βλέπεις, δηλαδή, τι να σου πω ένα πράγμα. Φταίει αυτός. Και ρισκάρει ο Λεμονής, γιατί με αυτή την αλλαγή, αν δεν του βγει, σου πει βάζεις τον Οφούερε και βγάζεις τον Πάρτο και παίζουμε χωρίς εξτρέμ. Και έχουμε τον Ομάρ με 70 μέτρα κούρσα. Αν δεν πιάσει, τον περιμένει το φως και ο πρωταθλητής να το σκίσουνε. Και πετυχαίνει. Και αυτή ήταν η μαγική κίνηση. Στο ημίχρονο που έκανε ο Λεμονής και πήρε το παιχνίδι. Γιατί αν δεν την έκανε, μέχρι που θα έκανε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός από τον Πανετολικό. Άρα ο Ολυμπιακός εχθές στο χάλι του το αμυντικό. Τα ατομικά λάθη. Βράσει τα ατομικά λάθη. Τα ατομικά λάθη ξεκινάνε από τη διάταξη. Τα ατομικά λάθη. Ναι. Αν δεν έκανε κίνηση αυτός ο Λεμονής, δεν θα ερχόταν. Όχι, ρε κόκκινε. Εάν ήταν στα 4 μέτρα ο Μπακ με το Χαφ και άμα ο Δίας με το Ρόζα. Ήταν στα 10 μέτρα και το περιμένανε τον Ολυμπιακό και κερδίζανε την μπάλα και χτυπούσαν από τη μεριά του Ομάρ που ήταν 60 μέτρα ψηλά, θα τον είχαν κάνει 5 αντεπιθέσεις. Τώρα θα κάνανε γκολ στις αντεπιθέσεις. Δεν ξέρω. Πάντως αυτή πρέπει να ήταν η κατεύθυνση. Σωστή απορία. Το καταλαβαίνεις. Σωστή απορία. Ένας προπονητής κοιμόταν σαν το χάνω με το ηλίθιο το βλέμμα της Αγελάδος και ο άλλος ο Λεμονής που τον έχουμε της Φάπας έκανε την κίνηση. Αυτή ήταν η διαφορά. Διάλυμα. Τελείωσε. Πάμε στο διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Σκέψου πόσα χρήματα έχεις ξοδέψει για δώρα τις γιορτές. Φαντάσου τώρα να είχες δώσει τα μισά. Καλό, ε! Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη, πάντα στο Mega Outlet. Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, ανοιχτά. Ωχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Η πιο γλυκιά χριστουγεννιάτικη συνταγή περιλαμβάνει μουσική, φωτάκια, στολισμό, ζεστή ατμόσφαιρα, οικογενειακές στιγμές και μοναδικές εμπειρίες. Και πού θα τα γευτούμε όλα αυτά? Μόνο στο Mediterranean Cosmos, που έχει ετοιμάσει για όλους μας τα πιο όμορφα και ξεχωριστά Χριστούγεννα. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Λέβητα αερίου έχετε. Προστατευτικό κάλυμα πήρατε. Ο χειμώνας μπήκε και ο Λέβητα σας κινδυνεύει από το κρύο. Η JB Bouclas ΑΕ έχει τη λύση. Το εύκαμπτο το προστατευτικό κάλυμα JB κατασκευάζεται από πιστοποιημένο άκαυστο υλικό γαλλικής προέλευσης με ενδιάμεσο πετροβάμβακα. Η εύκολη τοποθέτησή του εγγυάται την πλήρη προστασία του Λέβητά σας, διατηρώντας τον πάντα καινούριο, ενώ λόγω των μηδενικών απολειών κάνετε οικονομία καυσίμων. Τώρα η προστασία του Λέβητά σας έχει ένα όνομα. JB Bouclas ΑΕ. Θα τα βρείτε σε τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Η λύση για τον προστάτη δεν είναι ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω, ούτε προς τα δεξιά, ούτε προς τα αριστερά. Η λύση για τον προστάτη είναι Προσταβιτάλ. Για ανακούφιση, ζωντάνια και δύναμη στον προστάτη. Προσταβιτάλ είναι ανδρική υπόθεση. Από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο. Λοιπόν, λέω φέτος τα Χριστούγεννα να μην το παρακάνουμε με τα στολίδια. Να, ας πούμε, να βάλουμε αυτό το όμορφο αγγελάκι πάνω στο τραπέζι. Ή να πάρουμε και αυτό το ψηλό δέντρο. Είναι και φτηνό. Και αυτές τις μπάλες και τις γυρλάντες και τα φωτάκια. Έχει και πολύ όμορφα σερβίτσια χριστουγεννιάτικα. Φέτος τα Χριστούγεννα μπορούν όλα στο σπίτι να γίνουν τόσο γιορτινά όσο πουθενά. Γιατί στον Σκλαβενίτη θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από χριστουγεννιάτικα στολίδια και διακοσμητικά, ποιοτικά και διαλεκτά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα.
Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα φορόλ. Για να φιλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις τη Ραφαέλα. Καταστήματα ψιλικών φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γκαραζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας συνιστά στους καταναλωτές. Εξασφαλίστε την ορθή λειτουργία του Λεβιτά σας για το χειμώνα που έρχεται. Κάντε την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης και απολαύστε μεγαλύτερη οικονομία, ασφάλεια και συνεχή χρήση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μονώστε σωστά τις σωληνώσεις των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Απευθυνθείτε σε πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους επαγγελματίες. Αεριοθές. Εδάθες. Για νέες συνδέσεις, τηλεφώνησε τώρα στο 11150. Μην επιμένετε, κορίτσια, ότι το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος, παιδιά. Δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε, μάλλον, τον τετραπλό στα 7 to 7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Ε, πού πάτε, ρε, κορίτσια? Στα 7 to 7. Για τετραπλό, φυσικά. Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές, πολλές γουλιές. 7 to 7. Taste like heaven. Ματίνα, πού πήγε το παντελόνι μου, το καφέ? Στο δωμάτιο. Και πού πήγε το δωμάτιο? Knauf. Συστήματα δόμησης. Για γρήγορη και εύκολη ανακαίνιση. Knauf. Η οικοδομή αλλάζει. Τριπλάσιοι πόντι, τριπλάσιο κέρδος μόνο στον Μασούτη. Δευτέρα έως Τετάρτη. Διπλές και τριπλές συσκευασίες σερβιέτες Always, μία σημεία δώρο. Μαλακτικά Κουάντο, 40% φθηνότερα. Προϊόντα Ντετόλ και Βάνης, 35% φθηνότερα. Και όλα τα απορρυπαντικά Essex Κόνη και υγρό, 50 μεζούρες, 50% φθηνότερα με τη MassCard. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας Μασούτης Visa της Eurobank, μέχρι 15 Δεκεμβρίου, κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. Και τώρα σε μοναδική προσφορά Λέβητα συμπίκνωσης Bosch γερμανικής τεχνολογίας 800 ευρώ με δώρο το σετ εγκατάστασης. Παυλίδης τεχνικό πολυκατάστημα Προέκταση Μακρυγιάννη 2310 692 630. Μπαμπά, κάνει να πιω νερό από τη βρύση? Φυσικά και κάνει. Γι' αυτό βάλαμε το φίλτρο νερού από την Energy Water. Τώρα όλοι θα πίνουμε νερό από τη βρύση. Για να απολαμβάνετε εσείς και τα παιδιά σας καθαρό νερό απαλλαγμένο από χλώριο, οσμές και μικρόβια. Πιστοποιημένα φίλτρα νερού από την Energy Water. Τα συνιστούν και οι παιδίατροι. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα της Energy Water Λαγκαδά 335 στην Αερογέφυρα Σταυρούπολης και βρείτε το φίλτρο που σας ταιριάζει. Energy Water. Το νερό που σας αξίζει. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο. Κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό. Με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης, ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτη. Ζα τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε και μαζί μας ο κλειδαράς Τέριος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά, immobilizer ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, να σας το κάνει άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά, όπως και να έρθει στο δικό σας χώρο. Αν κλειδωθείτε έξω το σπίτι, έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, ό,τι πάει το μυαλό σας και αφορά κλειδαρά, το κάνει ο Πετκανίτσας. Περισσότερα στο 85-27-27. Πεχτάρα. Ποιος? Ο Πετκανίτσας. Και ψυχάρα. Τρομερός.
Και ψυχά, και ψυχάρα και πεκτάρα. Λέγε, είναι σοβαρός άνθρωπος και επαγγελματίας. Τι με νοιάζει αν είναι σοβαρός άνθρωπος. Ρε παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει ο Σίδωρος. Εδώ ρε φίλε, δεν κάνουμε την εκπομπή της Άνιτας πάνια να παντρέψουμε κανένα. Λέμε ότι είναι τρομερός επαγγελματίας. Τώρα, το τι είναι και καλός άνθρωπος το κρίνουμε εμείς. Μας νοιάζει. Ρε παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει ο Σίδωρος και ο κομπάνι. Μιλήστε για Ελλάδα. Θρύλο, όπως είδα στραπ. Τον αναλύσαμε τώρα. Τον ανέλησα προηγουμένως. Κέρδισε η Παοκάρα και σας σχολιάστε μέχρι και Τρίτη Αγγλίας. ΑΕΚ με Δυναμό Κιέβου. Τι λοιπόν. 2 εκατομμύρια άνεργοι και δουλεύει ο Πασόκος ο κόκκινος. Αυτοί είμαστε, λέει. Μνημόνια μέχρι να παγώσει ο ήλιος. Ρε φίλε, από το 87 μέχρι σήμερα δουλεύαν λιπό στο πράγμα. Μπράβο, ρε Γρήγορα, αυτό λέει, ότι είσαι Πασόκος. Επειδή είναι Πασόκος. Έτσι νομίζει αυτός. Αυτό λέει. Νομίζει. Τι να κάνουμε. Τι να το κάνω εγώ τώρα. Θεωρεί δηλαδή ότι είσαι ατάλλαντος και λόγω του Πασόκ έγινε μεγάλη φίρμα. Αυτό λέει. Καταρχήν δεν είμαι μεγάλη φέρμα. Είσαι. Δεύτερον, δουλεύω. Δουλεύει. Δεν κλέβω. Δεν κλέβει. Δουλεύω, ρε. Δουλεύει. Ενοχλεί και που δουλεύει. Ναι, θα πούμε για τον Πάο και θα το πάρουμε τώρα. Ράψε παρακαλώ, σχολίασέ μου το γεγονός. Δεν λέγεται σχολίασε, ρε. Σχολίασε είναι. Σχολίασε λέγεται. Σχολίος είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Σχολίασέ μου το γεγονός ότι είχε 2 με 3.000 αγγενών στην Δράμα και την ίδια ώρα στο μπάσκετ σε ντέρμπι με Παναθηναϊκό 1.000 άτομα. Τελικά, μήπως 3-4.000 είναι όλοι και ασχολούνται απλά πάνε όπου πάει η ομάδα καλύτερα. Τι είναι αυτά που λες, 700. Ναι, οι ενεργοί Αριανοί είναι πολύ λίγοι. Οι ενεργοί Αριανοί είναι πολύ λίγοι. Και πάνε στη Δράμα γιατί βλέπουν ότι εκεί υπάρχει προοπτική. Εκεί υπάρχει, ας πούμε, νίκη. Εκεί υπάρχει. Τον άλλο το βλέπουν να πηγαίνει με τα βραχιόλια, το Λάσκαρη, ντρούμου, ντρούμου, ντρούμου. Τα βραχιόλια. Έκανε καθαρή. Κάτι 200 χιλιάρικα. Έδωσε 200. Έδωσε με 200 χιλιάρικα. Εντάξει. Θάδωσε. Τι είναι 200 χιλιάρικα, άμα έφαγε αυτό. Δεν ξέρω τι έφαγε. Εντάξει. Τι με νοιάζει εμένα. Ξέρω τι είναι έξω. Και άμα είναι έξω και είναι μέσα το ίδιο, δεν για τον Άρη τον μπάσκετ. Κατά διαόλου πάει. Πάμε στα άλλα θέματα. Τον Μπάουκ τον είδε. Ρεάλ Παρί έβγαλε κλήρωση του Τσουτσουνού. Ρε τον Μπάουκ τον είδε, άσε το Τσουτσού. Τον είδα, ναι. Λοιπόν, τι είδε. Τι είδα. Τι είδε. Θα στεναχωρήσει από αυτό που είδα. Να μα στεναχωρήσει, ρε κόκκινο. Όχι εσένα. Θα πούνε κάποιοι ου αντιπάοξοι. Περισσότερο κακό ήταν ο Παναθηναϊκός παρά καλό ο Πάουκ. Τι θα πει εσύ. Βλέπει. Πώς το ερμηνεύεις. Λέω περισσότερο κακό ήταν ο Παναθηναϊκός παρά καλό ο Πάο. Ναι. Δικαιότατη η δίκη, ναι. Πανεύκολη. Ναι, ναι. Αλλά πώς να κρίνω ένα παιχνίδι Πάο Παναθηναϊκός όταν δεν έχει κάνει σουτ στην εστία ο Παναθηναϊκός. Ήταν μαγιά του Πάο που δεν τον άφησε να κάνει σουτ. Εννοείται. Γιατί έκανε, γιατί η ερμηνεία δεν μπορεί να δώσει. Γιατί ήταν πολύ καλό και ο Βαρέλα και ο Μαλεζά. Κάνανε πολύ επιθετικέ άμυνε. Εξαιρετικό. Τι σημαίνει κάνω επιθετική άμυνα. Τα πρώτα μου 30 μέτρα, 20 μέτρα, κάνω άμυνα ψηλά από τα στόπερ. Και ο ένας και ο άλλος. Δηλαδή δεν άκουσα κανέναν να λέει μπράβο το Μαλεζά και ο Βαρέλα που είναι βελτιωμένος, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν. Γιατί ο Μαλεζάς και ο Βαρέλα καλύψανε το αμυντικό κακό κομμάτι του Μαωρίτσιο, που ήταν παίχτες, ο χειρότερος παίχτης του ΠΑΟΚ. Κλείνει η παρένθεση. Συμφωνώ. Λοιπόν, δεν ήταν καλός. Δεν θα πω χειρότερο. Βρε κακός ήτανε, δεν ήταν καλός. Ο Κάνιας είναι λίγο ανεβασμένος. Αρκετά καλά, πήρε κάποια μέτρα, δεκάρια, εικοσάρια κτλ. Ερώτηση, επειδή ξεκίνησε για τα στόπερ. Αλλά σέντερ, αμυντικό χαφ. Αυτό είναι το οποίο δεν έχει εγκεφαλικότητα, δεν έχει πάσα, δεν έχει μακρινή παλιά. Είναι ξατοροφό, με τα μουσια, βρωμιάρης. Δεν σου, ναι, δε σου κάνει τρία γκολ από μέση απόσταση. Δεν χτυπάει χτυπήματα τη μπάλα. Δεν γίνεται σέντερ back 3 όταν γίνεται σέντρα. Είναι τη πλάκα αμυντικό χαφ. Χθες ήταν. Μοιάζει με σκούπα. Μοιάζει με την παλιά του σκούπα και όχι με το εξάρι που θέλει μια ομάδα. Τι σκούπα τι ήταν, κόκκι. Ο παίκτη ο οποίο έπαιζε μπροστά από τα στόπερ και καθάριζε. Πώ ήταν το τετράδι. Μη. Θα βρικολακιάσει ο πατέρα μου που έπαιζε 13 χρόνια σκούπα. Μη. Πίσω από τα σέντερ μπακ έπαιζε η σκούπα. Μάζευε τα σκουπίδια. Δεν έπαιζε μπροστά κόκκινα. Άσε. Ούτε για σκούπε να μην μιλά, ούτε για κουρτινόξυλα μην μιλά. Άσε το να πάει στο διάλογο. Μη το λε το έργο. Αφού δεν το ξέρει το έργο. Άσε το να πάει στο διάλογο. Ο τετράδι δηλαδή έπαιζε πίσω από τα στόπερ. Ο τετράδι δεν ήταν σέντερ μπακ, δεν ήταν σκούπα. Okay. Αμυντικό χάφ ήταν. Okay. Σκούπα ήταν τη δεκαετία του 60 και του 70, αυτό που μάζευε τα σκουπίδια. Πίσω ήταν, έκανε βάθος. Κατάλαβες, έπιανε χώρο. Θα βρικολακιάσουν αυτοί που παίζαν σκούπα, θα βρικολακιάσει. Ο Εμίλιος, ο Θεοφανίδης και ο πατέρας μου θα βγάλουν οστά και θα βγουν έξω για να σε κυνηγάνε. Θρίλερ θα γυρίσουμε. Λοιπόν, ο Πάοκ. Εμένα μ' άρεσε ο Πάοκ. Τώρα, αν ο Ζουνίδης είναι από τον Εύρο. Και εκεί στον Εύρο το μυαλό τους δεν μπαίνει μπροστά σαν προπονητές. Να δει ότι κατέστρεψε τα τρία τέταρτα της τετράδας του στην άμυνα, αυτό δεν φταίει ο Πάο. Τι θέλω να πω. Έχεις ρε άνθρωπέ μου τον Γιώχανσον δεξί μπακ. Τον βάζεις εξτρέμ. Έχεις τον Χουλτ αριστερό μπακ. Το βασικό σου εκτός αν τον έχεις πουλήσει τον Πάο και δεν θα τον βάλεις. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, θα δούμε. Και βάζεις τον Ουρσούα.
Ορσουά, άμα έπαιζε εσύ και εγώ αριστερά μπακ, το Λιμιό μια-δυο φορές θα το σταματούσαμε, μπέναλτι δεν θα κάναμε, μπορεί να κάναμε κανένα φάουλ, καμία καρτούλα. Καλύτερα θα παίζαμε. Τον έχει εκεί 90 λεπτά. Τον βγάζει κόκκινη κάρτα δικαιώσω, διότι φωνάζει ο Ζωνησής. Τι φωνάει. Βάζει τον Κουτρουμπί να παίξει μέσα. Ο Κουτρουμπής, τι να σου πω, το Άγγελος Αντωνόπουλος 85 χρονών μαζί με τον Καζάκο, άμα τους βάλεις να κάνουν ένα περίπατο στην παραλία, πιο γρήγορα θα πάνε από τον Κουτρουμπί. Ποιος Κουτρουμπής? Εκεί πρέπει να πάει ο Κολοβέτσιος με το Μολέδο, δεξί μπακ ο Γιώχανσον και αριστερό ο Χουλτ. Καταστρέφεις, ρε φίλε Ουζουνίδη, τα 3/4 της άμυνάς σου. Πάμε παρακάτω. Καλά βάζει το Βηγιαφάνες εκεί δεκάρι για πρώτη φορά. Από εκεί και πέρα, όταν τρώει την κάρτα τη σωστή στο 25 ο Ινσούα, τι τον έχεις εκεί? Τον βλέπεις, διαμαρτύρεται, κάνει ψόφιος για να βγει με κόκκινη κάρτα. Τον αφήνεις εκεί πέρα. Στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, έχω τον Κολοβέσιο να πιάσω το ΜΑΚ που είναι σε άνοδο. Και έχω τον Ινσούα να πιάσει το Λιμιό που είναι σε άνοδο. Μου χώνεται και ο Πέλκας εκείνο το μαϊμούνι, να πούμε, ανάμεσα στο δεκάρι και στο εντεκάρι. Του αρέσει, λέει, να έρχεται από τα αριστερά και να κάνει το σούτ όπως εκείνος ο Πεχταλάς. Τον άκουσες τι είπε? Πού να τον ακούσεις? Έχεις προβλήματα. Ο Κουρμπέλης, αμυντικό χαφ, δεν μπορεί να πιάσει το Βαρέλα που κάνει 60 μέτρα ο Βαρέλα κούρσα και τρώει κάρτα ο Κουρμπέλης. Σύψει ο Παναθηναϊκός. Ο Ζουνίδης φταίει. Όχι γιατί έχασε, γιατί διεσύρθη. Πάλι θα έχανε ο Παναθηναϊκός. Θα κάνουμε κουβέντα ή όχι? Δικαιωνόμαστε, γιατί ο Πέλκας είναι δεύτερο center for. Δεν είναι δεκάρι. Είναι 80% δεύτερο center for όταν το γράφετε. Η κίνηση που κάνει στο δεύτερο, όταν... στο δεύτερο γκολ όμως είναι κίνηση δεκαριού. Τι κίνηση κάνει? Αυτό που περνάει από πλάγια το κάνει μόνο ένα παίκτη. Έχει το ταλέντο. Τι την κάνει την κίνηση, σε ποιο σημείο του γηπέδου? Στην περιοχή είναι. Τελειώσαμε. Το δεκάρι είναι έξω από την περιοχή. Ο Πέλκας είναι, εγώ το έλεγα για 1,5 χρόνο, θα σταθεί επειδή είναι εύκολο στον γκολ. Δυνάμωσε τα ποδάρια του. Και πρέπει να κάνει, δούλεψε πολύ. Πρέπει να κάνει άλλη μια δουλειά ο Πέλκας για να βγει. Θα πάρει λεφτά. Ο Πέλκας πρέπει. Τι δεν έχει ο Πέλκας? Όλοι γράφουν Πελκίνιο Μελκίνο. Εγώ θα του πω τι δεν έχει. Να κάτσει να ακούσει. Ο Πέλκας δεν έχει. Είναι δηλαδή για να καταλάβει, επειδή του αρέσει και η ταχύτητα. Πες ότι έχει μια Πόρση ο Πέλκας. Και πάει Θεσσαλονίκη, Λάρισα. Ναι. Και τρέχει με 230-240. Βγάζει και το κοντέρ, να πούμε, εκεί πέρα. Φωτογραφία. Κακός Πέλκα. Δεν το ξανακάνει αυτό. Και τρέχει εκεί πέρα. Είναι γρήγορο το αυτοκίνητο. Κακός που έβαλε τη φωτογραφία, ναι, ή που έτρεχε. Ναι. Και κακός που έτρεχε και κακός που έβγαλε τη φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι χειρότερο. Λοιπόν, να κοιτάξει τα λάστιχά σου και τα φτάσεις για να τρέχεις. Ο Πέλκας, αν πάει με το ίδιο Πόρσε να κάνει ανάβαση στην Πάρνηθα, έχει άλλα στοιχεία εκεί. Πρώτη Δευτέρα στις φουρκέτες να φύγει, πώς θα πατήσει το φρένο, πότε θα αλλάξει ταχύτητα, να φύγει, να πατήσει φρένο. Δεν έχει αυτό το αυξομοίωμα. Δηλαδή, είναι γρήγορος, είναι εκρηκτικός. Αλλά δεν έχει αυτό το σταμάτα ξεκίνα που έχουν τα δεκάρια. Σταματάω, φεύγω. Σταματάω, φεύγω, τριπλάρω, σουτάρω. Σταματάω, φεύγω, φεύγω, σταματάω. Δεν έχει το σταμάτα ξεκίνα. Δεν έχει αυτό το. Έχει μια μόνιμη καλή ταχύτητα, αλλά δεν έχει το σταματάω, ξεκινάω, σταματάω, φεύγω, τριπλάρω στους μικρούς, στους κλειστούς, στους χώρους. Αυτό έμαθα ότι από ένα φίλο μου που είναι εκεί στα Γιάννητσα, ότι το κάνει, λέει, σε ατομικό επίπεδο με ένα γυμναστή. Άρα ξέρει τι του λείπει. Όχι, άρα δουλεύει και σε ατομικό. Ναι, ρε, καράστο να το πω. Εκεί πρέπει να δουλέψει. Και δεύτερον, όταν βγαίνει έξω, ατρώει εκεί με τη μάνα που κάνουν τα φαγητά, τα ψητά, και όχι αλκοόλ πολύ. Καλή διατροφή. Και λίγο δυνάμωμα πάνω. Όχι πολλά κιλά πάγκο και τέτοια. 20 κιλά, 25 κιλά. Κολλά στον Πέλκα. Να δυναμώσει. Κολλά στον Πέλκα. Και καλά κάνεις. Γιατί ο Πέλκας και ο Λιμιός αυτή τη στιγμή είναι οι πιο ταλαντούχοι στον ΠΑΟ και κάνουν ρόμπα. Ξεκούμποτι, όλους αυτούς εδώ τους κάνουν μεταγραφές. Αυτούς πρέπει η θύρα 4 λοιπόν να τους περιλάβει στα βρυσίδια και να μην το προχωρήσω, γιατί θα ξεπεράσω τη γραμμή και δεν πρέπει. Και να τους πελάτε εδώ, ρε. Ο Λιμιός που είναι παοξάκι και ο Πέλκας που είναι παοξάκι. Πώς είναι καλύτεροι από τον Ελκαντουρί και από τον, Τζάλμα Κάμπος? Πώς χρεώνετε εσείς? Αυτό πρέπει να πει. Μπέμπε! Αυτό πρέπει να πει. Ένα-ένα. Όχι ένα-ένα. Ένα-ένα. Όχι ένα-ένα. Είπες για δύο που φαίνονται. Εγώ θα σου πω για δύο που δεν φαίνονται. Ποιοι είναι αυτοί που δεν φαίνονται? Και έκαναν διαφορά χτες. Ναι, ποιοι? Τα δύο στόπερ. Ο Μαλαζάς έχει να παίξει πόσα παιχνίδια μπαίνει σαν. Πολύ καλή επιθετική άμυνα. Μισό λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Εμφανίζεται σαν να μην έχει λείψει ούτε δευτερόλεπτο. Και αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι με το Βαρέλα αισθάνομαι εκτεθειμένο. Δηλαδή δεν ήταν ο Ζαμπράνο αυτό που τον έκανε να φανεί καλύτερο. Είναι βελτιωμένο ο ίδιο. Είναι καλό. Είναι καλύτερος.
Πάντως δεν είναι το παλτό που λέγαμε πέρσι. Όχι, δεν είναι. Σε καμία περίπτωση. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι να συζητάμε, όταν βλέπεις τα δύο στόπερ, αλλά για να φανούν τόσο πολύ τα δύο στόπερ, τα οποία κάποια στιγμή ανεβαίναν και πάρα πολύ ψηλά, πάνε να πει ότι και ο αντίπαλος του δίνει αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ήταν για κλάματα. Δεν μειώνει την απόδοση των παικτών του ΠΑΟ. Μην νοιάζει εμένα, ρε, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτός είναι. Τι να κάνω εγώ, φταίω. Και για τους φίλους του Παναθηναϊκού, το μαγαζί δείχνει ότι βαράει διάλυση. Τι με νοιάζει εμένα. Και θα φανεί ο Παναθηναϊκός το πόσο διάλυση βαράει, ναι, μετά το Γενάρη. Ναι. Όχι τώρα. Προσέξτε, γιατί κάτι λέγαμε τον Κωστή έξω. Μην κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός. Οπότε, ο Παναθηναϊκός έχει 14 βαθμούς. Ας τον Παναθηναϊκό, ξέρουν τον Παναθηναϊκό. 15. Ας πέσει, τι να κάνω. Ας κλαίει Νόβα και Παναθηναϊκός. Μισό λεπτό. Και πέρα από το οικονομικό κομμάτι που τρέχουν, επειδή θέλουν να πουλήσουν ό,τι μπορούν και ό,τι πωλείται, ό,τι υπάρχει εκεί μέσα πωλείται. Δεν πρόκειται να ενισχυθούν, ότι θα βγάλουν μόνο μικρού. Ας πέσουν, τι με νοιάζει εμένα, ρε κόκκινα. Ας προσέκανα, μην κλέβανε εκεί πέρα. Μην κάνανε μάλλον κακή διαχείριση. Ναι, κλαίγομαι εγώ. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι. Μα κάνει τον Παναθηναϊκό. Αυτό ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό. Τον παρουσιάζει τον Παναθηναϊκό πεθαμένο που έβαλε 4. Εγώ του έκανα. Πέρασαν έξω από το σπίτι με το Πούλμαν. Άξω το μαγαζί, το Μαρμίτα. Mm. Με λέει ένα αστυνομικό, λέει αυτό που λένε πάρ' τα μάξια, παιδό θα στρίψει η αποστολή του Παναθηναϊκού. Απ' εδώ θα περάσουν. Κάθομαι εκεί και βλέπω το Πούλμαν. Στην κηδεία του πατέρα μου και στο θείου μου του Σίμου. Πιο πολύ κόσμο. Πιο χαρούμενα πρόσωπα είχε το Πούλμαν. Παρά να πούμε. Δηλαδή του έβλεπε. Του έβλεπε. Εκείνο το Διούδη καθόταν στο δεξί κάθισμα και έλεγε πού πάω τώρα. Ο Διούδη πώ φάνηκε χθε. Ευθύνεται. Ό,τι έμπαινε μέσα έγραφε. Τι, όχι, δεν ευθύνεται πουθενά. Τα έλεγε για το Ρέι, ό,τι μπαίνει μέσα γράφει. Δεν ευθύνεται όμω. Δεν ευθύνεται. Όχι, δεν ευθύνεται. Πάλι. Ούτε στο πρώτο γκολ ευθύνεται ο Διούδη. Μακάρι όλοι οι τερματοφύλακε να τρώνε τέτοια γκολ. Δεν έβγαινε δηλαδή το πρωτοκόλλο. Όχι, δεν βγαίνει. Η τροχιά τη μπάλα είναι τέτοια, αν ήξερε από μπάλα, ούτε ο καλύτερο θεματοφύλακα του κόσμου. Εγώ δεν λέω ότι βγαίνει, ρωτάω. Δεν βγαίνει κοκκινό, όχι, δεν βγαίνει. Ποιο θε να βγει, ο Σμάχελ, ποιο είναι ο καλύτερο θεματοφύλακα. Ο καλύτερο θεματοφύλακα τη Ρεάλ αυτή τη στιγμή είναι τραυματία. Ποιο είναι. Δεν ξέρω ποιο αυτό. Ο Γερμανό. Ο Γερμανό, ο Ιταλό. Βάλ τον κάτω από την αιστεία να το πιάσει. Δεν το ξέρει. Δεν ξέρω, δεν το. Καράβλα συνέχεια να λέει πω θα χάσει άξι, παρακαλώ. Ναι, θα χάσει άξι, θα χάσει βαθμού. Και θα δείτε πώ θα το πάρω από το πρωτάθλημα. Παίξτε άσο την ΑΕΚ. Καλά, ναι, παίξτε ένα 10 την ΑΕΚ άσο. Παίξτε άσο. Καλησπέρα, λέει με δυναμό Κιέβου. Η ΑΕΚ τι γνώμη έχετε. Ξέρει τη δυναμό Κιέβου. Την ξέρει. Θα φανεί. Ελάχιστα. Πε δεν ξέρω τη δυναμό Κιέβου, οπότε δεν σε λέω. Πε ότι δεν ξέρω. Δεν είναι μια κλήρωση τέτοια που να μπορώ να. Βρε, δεν ξέρω, πε από θα διαβάσει και το. Τι θα διαβάσει, δεν το ξέρω το έργο, πε ούτε εγώ το ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι μια έμπειρη ευρωπαϊκή ομάδα τη Ουκρανία. Της Ουκρανίας. Ναι. Όπου πρέπει να δώσει τι κατάσταση είναι τώρα. Πες δεν ξέρω, ρε άνθρωπε. Πες μια φορά, δεν ξέρω. Ρε φίλε. Δεν ξέρω. Χρόνια ολόκληρα συμμετέχει στου ομίλου Champions League και του Europa League. Τη βλέπουμε, την έχουμε δει. Δεν θέλει πολύ. Την έχει δει να παίζει τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι. Πότε. Και πρόπερσι και πέρσι. Πέρσι που την είδε, σε ποιο μάτσο. Άντε ρε, δηλαδή. Ώρες, ώρες, είσαι απίστευτος. Την έχω δει. Πες δεν την είδα, ρε φίλε. Καλά, οκ. Okay. Ό,τι πεις. Ποιον έχει προπονητή. Ό,τι πεις. Ποιον έχει. Καλησπέρα, στο μάτι πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο βαρύ για δικαιολόγηση συμπεριφορά. Ποιον. Φτάνει πια με τους παίκτες που δεν μπορούν να ελέγξουν το μυαλό τους. Ποιον, για ποιο λέει. Για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε. Ποιο το λέει αυτό. Παοξής το λέει. Νίκος Κούσκουρας. Ναι. Νίκη Κούσκουρα, θες κάτι φάπες. Ίδια συμπεριφορά έχει ο Γκαρσία και τον έκανε σύνδεσμο. Να κάνετε σύνδεσμο στο ΜΑΚ. Αλλά ξέχασα. Δεν έδινε ο παίκτη του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Έδινε παίκτη του Παναθηναϊκού. Θες κάτι φάπες, Νίκο Κούσκουρα. Μήνυμα, θες κάτι φάπες. Άκου μήνυμα από το Μερακλή. Το λάθος. Μερακλή. Το λάθος του Μόρες Ντούμπα ήταν στήσιμο. Ναι. Τα λάθη του Μόρα από τον Γάβρο, λάθος στήσιμο. Ναι. Του Χάβου. Άρε Ραπτόπουλε μπαλαρίνα. Τι είπα εγώ. Είπα ότι ο Μόρα στήθηκε. Αυτό είπα. Θα με έκανε μήνυση. Είπα τέτοιο πράγμα. Είπα ότι δεν απαγορεύεται να παίζει ζώνη τον Μπρίγιοβιτ. Εντάξει, και αν πήρε χαμπάρι, ο Χάβος έχει την ευθύνη. Γιατί έχει τετράδα άμυνας, τον ένα στόπερ δίπλα στον άλλο στα 15 μέτρα, ο δεξί στόπερ με το δεξί μπακ στα 15 μέτρα και ψηλά. Που αναγκάζει τον Μόρα να γίνει πιο λαθέρ. Η ομάδα του κάνει λάθος. Λάθος κάνει ο Χάβος. Το κατάλαβες. Τώρα, αν είναι Ηρακλήδης και Αργιανή, βγάλανε στημένο το Μόρα στην Τούμπα, πρόβλημά τους είναι. Ποιος δεν έβγαλε στημένο. Δεν ξέρω. Εγώ στημένο παίκτη κανένα δεν βγάζω. Κανέναν. Για να βγάλεις πέρα μπορεί να το αποδείξεις. Ναι, αυτό ακριβώς. Θα πω ότι δεν μάρκαρε καλά, ότι ήταν στα 7 μέτρα μακριά. Εντάξει, τώρα αν το έκανε επίτηδες ή όχι, αυτός το ξέρει. Δεν το πω εγώ, το κατακρίνω.
Ο Μόρας λοιπόν είναι λαθέρ. Και στην Τούμπα στον Μπρίγιοβιτς δεν του ποχάβος κολλητά. Όπως έπρεπε να έχει την τετράδα του στα 4 μέτρα ο ένας με τον άλλον και οι εξτρέμ να ήταν μπακ και να φεύγουν από τη μεριά που έπαιζε ο Μαρ. Αλλά αυτά ο Χάβος δεν μπορεί να τα δει, γιατί το βλέμμα του είναι το βλέμμα του ανόητου. Έχεις δει πιο ανόητο βλέμμα, ρε? Απλανές λέγεται το βλέμμα. Τι απλανές, ρε? Το βλέμμα του Κουλούρη πριν εκτελέσει το πέναλτι, το είδες? Ο Κουλούρης. Κρύος. Ο Κουλούρης. Σε ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός βάλεται, δεν έχει κάνει ούτε μία φάση, φίλε. Ο Κουλούρης δεν έχει κάνει ούτε μία φάση. Αυτό είναι άξιο προσοχής. Είναι θέμα αυτό, δεν το γράφει κανένας. Σε ένα μάτς όπου ο ΠΑΟ κάνει fair play μετά το 80 και κακώς κάνει και η Τούμπα φωνάζει. Και η Τούμπα φωνάζει γιατί είχε την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να σπάσει το ρεκόρ του Ηρακλή, να το κάνει 7-0 και να το στείλει τον Ουζουνίδη εξορία στα τάταρα, που λέει ο Νικόλας. Και σταματάει ο ΠΑΟΚ σαν την κότα μετά το 80 και βγάζει τον Κουλούρη και βάζει τον Μπρίγιοβιτς, ενώ θα μπορούσε να τους βάλει και τους δύο, να γίνει το μάτς 7-0-8-0. Και ο ΠΑΟΞής μετά το 80 ξενέρωσε. Με τον Ολυμπιακό θα το κάνανε? Ποιον δικάζει σήμερα, ρωτάει ένας φίλος. Τους Αριανούς, την οικογένεια του Άρη. Γιατί το παίζουν Ευπατρίδης και Αντιτούρκοι και τα λοιπά και ζητάνε λεφτά από τον Τούρκο για να γίνουν άνθρωποι. Είναι ένοχοι ή όχι? Και αυτό πάει και στο πολιτικό κομμάτι. Όλοι εδώ οι Ευπατρίδης της πλάκας που έχουν βγάλει τις επιχειρήσεις τους στο εξωτερικό και στα Βαλκάνια και μου το παίζουν να πούμε. Σε ενοχλούν οι Αριανοί, όχι τώρα, μην κάνεις κολοτούμπα, για τους Αριανούς μιλάς. Με ενοχλούν. Άλλο ναι. Για τους άλλους. Με ενοχλούν οι Αριανοί, ναι. Να απαντήσω ένα κοριτσάκι. Ναι, ρε Κόκκινε, δεν είναι ο Ντεχιά ο καλύτερος αυτή τη στιγμή που βγάζει τα αύγαλτα, είναι ο Νόιερ. Όταν μάθει ο Ντεχιά να παίζει την μπάλα με τα πόδια όπως την παίζει ο Νόιερ, θα τον βγάλω καλύτερο όταν θα φτιάξει. Τι κάνει, χαφ παίζει ο Νόιερ δηλαδή. Ο Νόιερ ξέρει πολλά κιλά μπάλα. Και τι με νοιάζει. Δεν είναι μόνο καλό τώρα. Στην αιστεία από κάτω είναι. Προλαβαίνει. Απίστευτο. Τριπλαδόρο θα γίνει, δηλαδή. Τι, όχι, ρε φίλε, ξέρει τι. Και μπάλα. Και τι έγινε, ποιο το όφελο. Καλά, εσύ πες. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή άνθρωπο που ακούει. Ναι. Και αυτό που θα ακούσει τώρα. Το ξέρει μπάλα ο τερματοφύλακα, τι με νοιάζει εμένα. Πολύ σπουδαίο να ξέρει μπάλα. Και τώρα, εμένα με νοιάζει ο τερματοφύλακα όταν του γυρίσω την μπάλα, να τη διώξει, να μην φάει γκολ, να κάνει ένα κοντρόλ, να δώσει μια πάσα. Είναι πολύ σημαντικό πάρει, να ξέρει μπάλα και ο τερματοφύλακα. Όταν πάρει την μπάλα με τα χέρια, να μπορεί να βγάλει μια αντεπίδεση, να γίνει ασυσταδόρο. Δηλαδή, εσύ και... δεν είναι σημαντικό να ξέρει μπάλα ο τερματοφύλακα. Οκ, okay. Ακούγεσαι. Εγώ είμαι τώρα. Να ξέρει μπάλα ο τερματοφύλακα και να τρώει στον αέρα γκολ, τι να μετά το κάνω δηλαδή. Πού τρώει γκολ στον αέρα, νοείο, ρε φίλε. Καταρχήν, όλοι οι τερματοφύλακε τρώνε γκολ. Σου λέω, πέρα των υπολείπων προσώτων του, τη τρομερή αντίληψη που έχει. Και τι το... απέτηση έχω από έναν τερματοφύλακα να κοντρολάρει καλά μια ξεχνά μπάλα. Ότι ναι. Τα αυτά. Τι κάνει, τρίπλα αυτά... δεν κάνει. Όχι. Αλλά τι. Ξέρει μπάλα. Δηλαδή οι πάσες του. Δεν με νοιάζει. Οι πάσες του ναι. Έχουν 99% ευστοχία. Τι πάσες είναι αυτές? Στα πόσα μέτρα? Από την 70 παλιά μέχρι τη δεκάρα. Δηλαδή ο Νόιερ ξέρει να κάνει 70 παλιά, ε. Φυσικά. Σημαδεύει με το ποδάρι. Ναι. Τελείωσε, πάει. Σου λέω σημαδεύει. Τέλειωσε. Είναι. Έχει κάνει και ασίστ, δηλαδή ο Νόιο. Ρε φίλε, υπήρχαν ναι. Τερματοφύλακες ναι. Οι οποίοι εκτελούσαν φάουλ. Ναι. Θυμάσαι κανέναν τερματοφύλακα που εκτελούσε φάουλ? Δεν με απασχολεί. Ή και πέναλτι. Ούτε με αυτό με απασχολεί. Πρέπει να ξέρει μπάλα για να εκτελέσει πέναλτι ή φάουλ. Άμα έχω εγώ μια ομάδα και περιμένω από τον τερματοφύλακα να χτυπήσει τον πέναλτι, είμαι κακό προπονητή. Δεν λέω ότι περιμένει. Έχω πρόβλημα. Αν εγώ. Έχει και αυτό το ταλέντο, σε ενοχλεί. Όταν πάμε στα πέναλτι με τον αντίπαλο και χτυπήσουμε 20 πέναλτι, αν έχει και αυτό το ταλέντο, δεν είναι συν. Αυτό ρωτάω. Ναι, αλλά δεν με ενθουσιάζει. Ο Σαργκάνης, ναι. Εμένα με ενθουσιάζει ο τερματοφύλακας. Γιατί? Γιατί? Μπορεί να ακουστεί λίγο οξύμορο. Ναι. Ήταν λίγο σαρλατάνος, δηλαδή. Δηλαδή. Είχε τρομερή ελαστικότητα. Γιατί σου απαντάω. Ναι, γιατί. Είχε τρομερή ελαστικότητα στο κορμί. Ναι, ναι. Αλλά ήταν ικανός ένα σουτ το οποίο ήταν μέτρια βαθμού δυσκολίας. Ναι. Με το ρεφλέξ, με τον πλοζόν που έκανε, να το έκανε να φανεί φανταστική απόκρουση. Αυτό τι είναι ένας λόγος να σε αρέσει ένα τερματοφύλακα? Όχι, ρε φίλε. Ναι. Λέω, είχε αυτό το χάρημα, το κάνει να φανεί ακόμη πιο θεαματικό. Και αυτό τι είναι στο ποδόσφαιρο, είναι προσόν? Όχι. Εσένα γιατί σ' άρεσε? Επειδή είσαι άμπαλος. Πάμε παρακάτω. Εμένα μου άρεσε, ναι. Το έκανε θεαματικό. Ναι. Εντάξει, όχι εις βάρος ομάδος. Έδινε θέαμα. Καλά, εσύ υποστήριζες μια ομάδα που έδινε θέαμα και έτρωγε γκολ. Α, θα κάνουμε, είσαι ανώμαλος ποδοσφαιρικά. Τι άσε κάνω εγώ τώρα. Είμαι πιο νορμάλ από σένα που λες ότι δεν είσαι καμία ομάδα. Εντάξει.
Είμαι πιο υγιής από σένα και πιο ελεύθερος που δεν έχω ούτε ομάδα, ούτε θρησκεία, ούτε τίποτα. Καλά, το αν είσαι υγιής ή όχι θα φανεί. Πολύ πιο υγιής. Και στις κρίσεις μου και στις συμπεριφορές μου. Από το να φανατίζομαι και να μαλώνω για μια ομάδα ή για μια θρησκεία, να μου έρθει ένας, ξέρω εγώ, ο οποίος είναι καθολικός ή ένας που είναι μουσουλμάνος ή ένας που είναι, ξέρω εγώ, ευαγγελιστής και να πάω μαλώσω μαζί. Με είδες να φανατίζομαι. Δικαίωμα του καθενός. Ελεύθερη βούληση και πίστη. Ναι, άστα τώρα τα παραμύθια. Παιδιά, το fair play του ΠΑΟΚ, αν υπάρχει, πώς το κρίνετε, ενώ φωνάζει ο κόσμος. Υπάρχει, υπάρχει. Ο κόσμος θα το κρίνει. Κακός ο ΠΑΟΚ κάνει fair play. Ραπ με όλο το σεβασμό, η ΑΕΚ βαθμούς από αυτή την Κέρκυρα δεν χάνει. Όπως και δεν θα έχανε ο Άρης δράμα, απλά τα πράγματα. Γιατί? Καμία σχέση το ένα παιχνίδι με το άλλο. Γιατί? Εκεί η μεγάλη αλλαγή με τον Πλατέλα και πολύ καλός ο Άρης, ο οποίος για μία ακόμη φορά γυρίζει παιχνίδι. Το είδες το μάτς? Λες να μην το είδα. Σε ποιο αλλαγή μπήκε ο Πλατέλας? Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε. Σε ποιο να μπήκε? Ποιον έβγαλε? Δεν ξέρω ποιον έβγαλε. Τότε τι μάτς? Πραγματικά δεν ξέρω. Πες τι μάτς είδες τότε. Ο, τίποτα. Κοιτούσα, ήμουνα, κοιτούσα έτσι να δω, κοιτούσα να δω που κάνανε, που κάνανε επίθεση οι οπαδοί του Άρη. Εντάξει, που κάνανε επίθεση οι οπαδοί του Άρη. Τι άλλαγες έκανε ο Άρης? Ο, καμία ρε. Δεν ξέρεις. Τι το βλέπεις το μάτς, τζάμπα και στο ρεύμα. Εσύ τώρα που έκανες ανάλυση πριν το Manchester United City, πες μου τι λάθη έκανε ο Μουρίνιο. Τι λάθη έκανε ο Μουρίνιο? Για δεν ξέρω τι λάθη έκανε ο Μουρίνιο. Ο Μουρίνιο. Α, τα χαρτιά σου. Απ' έξω. Ρεάζε τι γράφει. Και εγώ σε γράφω. Απ' έξω, αν μου πει. Έχει Λίγκραντ, Ματίζε, Ρέρα έναντι Ντεμπρούι, Σίλβα, Φερναντίνιο. Δεν ξέρει. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρει τι να πει. Βλέπω τηλεόραση. Το λέω τι είδε, ποια ήταν λάθη του, δεν ξέρει. Πρέπει να πάρει χαρτιά. Άμα ήσουν μουσικό, άμα ήσουν θεατρικό, πώ το λένε, αναλυτή. Έτσι. Και θα πήγαινε να δει ένα έργο. Δεν θα ξέρει ποιοι είναι ηθοποιοί. Απολύε. Τι να πω, λιδωρε, άσχετε. Απολύε. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για δέκατα. Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είσαι στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και ξαφνικά... Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζεις τσιμωδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση Panadol Advance. Με τεχνολογία OptiZorb. Ζήτα το μπλε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαμβάνετε χρόνια ή σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η πιο γλυκιά χριστουγεννιάτικη συνταγή περιλαμβάνει μουσική, φωτάκια, στολισμό, ζεστή ατμόσφαιρα, οικογενειακές στιγμές και μοναδικές εμπειρίες. Και πού θα τα γευτούμε όλα αυτά? Μόνο στο Mediterranean Cosmos, που έχει ετοιμάσει για όλους μας τα πιο όμορφα και ξεχωριστά Χριστούγεννα. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Αυτές τις γιορτές, για να δώσεις πολλά, πρέπει να μπορείς να πάρεις και πολλά. Έλα στα Lidl αυτή την εβδομάδα για γαλοπούλα με εντόστια και θερμόμετρο. Κατεψυγμένη, το κιλό 3,19. Τυρί φέτα μυτιλίνης pop, 1 κιλό, μόνο για λίγο, 5,99. Και ελληνικά ακτινίδια, το κιλό, μόνο για λίγο, 1,19. Αυτές τις γιορτές, τα λέμε στα Lidl. Οχ, τόη ώρα με ξυπνήσανε σήμερα για τα κάλαντα. Κλασικά, τους άφησα να πούν τους δύο πρώτους στίχους, τους έδωσα εκεί λίγο μαρούλι και ξανά έπεσα για ύπνο. Καλά, έδωσες μαρούλι στα παιδιά. Και τι να τους έδινα, κουραμπιέδες? Καλύτερα θα ήταν. Αλλά θα μπορούσες να τους δώσεις και λεφτά, λέω εγώ τώρα. Μα αυτό σου λέω, μαρουλάκι φρέσκο τους έδωσα. Άστο, δεν συνεννοούμαστε. Κάποιοι το λένε μαρούλι, κάποιοι το λένε μπαγιόκο, κάποιοι το λένε μπικικίνι. Σίγουρα 100 τυχεροί όμως θα κερδίσουν από 20.000 ευρώ στην κλήρωση του Χριστουγεννιάτικου Λαϊκού Λαχείου στις 26 12. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού. Διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310 933 787 και injectionservice.gr. Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα.
κρατάει. Πού σε ρε Γιώργο, άρε πόσο καιρό. Έμαθα παντρεύεσαι. Μετακομίζεις. Ναι, ναι, με την Ανούλα. Του γιατρού την Ανούλα. Ναι. Μπράβο ρε, αυτή έχει και πρίκα. Που να μην είχε. Ξέρεις πόσο θα μου στοιχήσει να τη μεταφέρω. Την Ανούλα. Την πρίκα. Μια πρίκα ακόμη. Για να μην σας βγει το σπίτι διπλό. Υπηρεσία Rent a Van από τη Hertz. Νοικιάστε ένα βαν και μεταφέρετε μόνοι σας ό,τι θέλετε. Όποτε θέλετε, χωρίς επαγγελματική άδεια οδήγησης, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο hertz.gr ή καλέστε στο 2310-476-270. Μου λένε συνέχεια ότι είμαι στον κόσμο μου. Επειδή μου αρέσει να βάζω VR, να πετάω drone, να βλέπω ταινίες για artificial intelligence και να πληρώνω πάντα με το κινητό. Αλλά αυτός δεν είναι ο κόσμος σήμερα. Η γενιά του σήμερα ξέρει ότι ο πραγματικός και ο ψηφιακός κόσμος είναι ένας, όπως και ο τρόπος που πληρώνουμε. Ανέπαφα με το Android κινητό μας και με το My Alpha Wallet App. Μάθετε περισσότερα στο myalphawallet.gr και κατεβάστε την εφαρμογή από το Google Play Store. My Alpha Wallet με Tap and Pay από την Alpha Bank. Η επόμενη γενιά πληρωμών. Mega Outlet. Σκέψου πόσα χρήματα έχεις ξοδέψει για δώρα τις γιορτές. Φαντάσου τώρα να είχες δώσει τα μισά. Καλό, ε! Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα στο Mega Outlet. Κυριακή 17 Δεκεμβρίου ανοιχτά. Έλα, γιαγιά, θα μου πεις τον καφέ. Θα στα πω όλα. Βλέπω. Ναι. Ξανθόμαλη μπούκλα. Ναι, 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 ναι. Κακουνάκι βλέπω. Οπα, α, τι. Έχει και μουστάκι. Ο Κουτσέρες είναι για πρώτο σκόρερ. Αυτή είσαι, γιαγιά. Ό,τι και αν κάνεις, το αποτέλεσμα δεν μπορείς να το γνωρίζεις. Μπορείς όμως να γνωρίσεις μια νέα εμπειρία παιχνιδιού. Novibet.gr. Εδώ παίζεις πάντα στην έδρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής UK Gambling Commission. Επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21. Γραμμή βοήθειας 210-92-37-777. Η συχνή συμμετοχή σε παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει αίρεση αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford Stathis Sigma Kenny. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Άγιε μου Βασίλη, φέτος ήθελα να ζητήσω για τους γονείς μου να πληρώνουν πολύ λίγο για το ρεύμα του σπιτιού μας. Αλλά τελικά τους το έκανε η Ελπέντισον. Οπότε μπορείς να μου φέρεις ένα ποδήλατο? Χριστούγεννα με την Ελπέντισον σημαίνει να πληρώνεις μόνο 1 ευρώ την ημέρα για το ρεύμα του σπιτιού σου για τους 4 πρώτους μήνες και έκπτωση έως και 31% για όλη τη διάρκεια του συμβολέου σου. Και δώρο επιταγή 50 ευρώ για τις αγορές σου στα Public, Media Mart, Electronet και FOS. Κάλεσε τώρα στο 18128. Ελπέντισον. Δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια. Ισχύει για νέους πελάτες μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπο Σαμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και οι γραμμές πλέον είναι δικές σας. Το 2310 και τα 390. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133.
Επίσης, μην ξεχνάτε ότι η Hyundai Εσκιά της Μαλωδίμος είναι η μεγαλύτερη εταιρεία και το δείχνει κάθε φορά με ασύλληπτες προσφορές οι οποίες γίνονται και μπορείτε και τις καρπώνεστε. Hyundai A30, ολοκένουργιο, με 14.490 ευρώ. Τιμή την οποία δεν θα τη βρείτε πουθενά άλλου στην αγορά, θα τη βρείτε μόνο εκεί στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Και θα μάθετε περισσότερα τηλεφώνοντας τώρα στο 2310. Ξέχασε το νούμερο. Άρα, θα το θυμηθώ που θα πάει. Κόλλησε. Τι είπατε? Ξέχασε το νούμερο. 596-596. Α, εντάξει. Κόλλησε, ρε. Εντάξει, τι. Κόλλησε. Πρώτη φορά είναι. Δύο γραμμές μόνο ή έχει πρόβλημα το κέντρο? Πάμε στο κόμμα. Έλα. Καλησπέρα σας. Καλώς το κοπορίτσι μας. Τι έγινε, ρε? Βρήκαμε και κάνουμε, βλέπω, ε. Δηλαδή. Ξαφνικά έγινε σούπερ ομάδα. Εσείς το 93 τον Ισοφάρη. Εκείνο το παιδάκι που σας δείχνει τα μέσα έγινε Πελκίνιο. Τι έχουμε? Βγάλαμε γλώσσα, βλέπω. Έλα να παίξει την αεκάρα με το Μαλεζά και το Βαρέλα ψηλά. Έλα να παίξει με το Μαουρίσιο την αεκάρα. Να βάλει το Κάνιας. Έλα, έλα. Μια χαρά το πάω στο γράμμα. Εσύ θα έρθεις. Εγώ θα έρθω βεβαίως. Αν με παίξει εμένα με αριστερό μπακ το Κρέσπο, ε. Είναι δυνατόν, ρε Παναθηναϊκέ, να έχει αριστερό μπακ το Κρέσπο, να είναι με κάρτα ομάτος και να μην πες πάνω τους, αφού σου δίνει χώρο. Δεν μπορεί να σε πιέσει ψηλά, δεν έχει πνευμόνια ο ΠΑΟ. Τέλος πάντων, μου είναι αδιάφορο τι κάνουν αυτοί. Εγώ θα έρθω στη Τούμπα και θα κάνω διπλό πανηγυρικό και ας χρειαστεί και πέναλτι εκτός περιοχής το 90, δεν με νοιάζει. Καλά, πέναλτι εκτός περιοχής, είσαι η μοναδική ομάδα με τον Ολυμπιακό που έχεις πάρει με το πέναλτι που σου έδωσε στη Λαμία. Είμαι ο μοναδικός που θα πάρω μέσα στη Τούμπα πέναλτι, μην μπερδεύεσαι. Λέω, είσαι η μοναδική ομάδα που πήρες πέναλτι εκτός περιοχής στη Λαμία. Εσύ πες ότι λέω ψέματα. Λες αλήθεια, θα κάνω επίδειξη δύναμης και ισχύως εγώ στη Τούμπα, όχι απλά θα κερδίσω. Καταλαβαίνεις ελληνικά. Αισιόδοξος. Δεν με ενδιαφέρει απλά να κερδίσω 0-1. Όσο πιο χαμηλά. Εσύ για άλλη επίδειξη. Για καμιά επίδειξη μόδα μπορεί να έχει. Τι επίδειξη δύναμη λοιπόν, θα κάνει. Λοιπόν, όσο για το απόψινό παιχνίδι, κύριε Ραπτόπουλε, θα σας στενοχωρέσω, αλλά είναι over 4,5 παίζεται. Είχε λήξει 0-1. Εσύ ρε Μπαστούνοβλαχε που το έμαθες το over 4,5. Άρα ποιος κανένα χάπι, εσύ ρε κολλητέ του καμένου που θα πεις εμένα Μπαστούνοβλαχο. Εσύ ρε Μπαστούνοβλαχε πια. Που το έμαθες το over 4,5 πάνω με τα ζά. Με τα ζά. Σκάψε το κεφάλι σου. Τι καμένε, το Πασόκ είναι εδώ. Με τη φόφη. Άλλαξες όνομα, έγινες Πακόκ. Πακόκ έγινες. Γλύφτη του Βενιζέλου. Εγώ. Εσύ, ναι, εγώ είμαι γλύφτης του Βενιζέλου. Κανενός πολιτικού ποτέ το ποτό. Κανενός. Άντε βρε Πακόκ. Άντε βρε Πακόκ. Πολιτικά από προσανατολισμένε τύπε Ηρακλειδέα. Καλά μας τη χάρα. Το Ηρακλειδέα είναι τίτλος τιμής. Δεν είναι το δεν προβάλλει. Έχουμε που είναι τίτλος τιμής τώρα. Βρε άντε τώρα πήγαινε να ρίξει λίγο σανό στα γίδια τώρα. Άντε στον επόμενο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Παοκάρα. Λοιπόν, εγώ περιμένω να βγει ο αυτός ο κύριος Κώστας από την Κατερίνη. Ναι. Που βγήκε και εγώ είμαι παοξής. Αυτή δεν είναι φύλα, είναι φύλαδη του γλυκού νερού. Δηλαδή, συγγνώμη. Ο πατέρας σου πότε είναι γεννηθής? Το 18. Το 18 είναι Θεσσαλονικιός. Ναι. Ε, είναι εν ζωή. Όχι, δεν είναι τραλαθή, ρε κόκκινη. Τι είναι ζωή, εδώ ποτέ να πεθάνουμε εμείς. Μπορεί να ήταν 99 χρόνια, γιατί. Ναι, πώς τα τέλειωσε. Και δεν μου λες, ρε φίλε, γιατί δεν έγινε Ηρακλής ο μπαμπάς σου και Άρης. Δεν ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο. Α, δεν ασχολήθηκε. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Φίλε, ωραία. Επειδή μίλησε για τοπικισμό, τον έκανε μερικές ερωτήσεις στον άνθρωπο, να πούμε. Γευγέλη. Ναι. Καλησπέρα, Ραφ με Ίντερ, λέει. Το είδες με τη Γιούβα, λέει. Μπορεί να πεις και κάτι για αυτό το τέρμπι. Ευχαριστώ. Ναι, φίλε, πολύ καλύτερη Γιουβέντους, αλλά είχε ένα πρόβλημα. Δεν πάταγε κανένας από τους τρεις χαφ στην περιοχή και είχε μονόπλευρα δεξιά τον εξτρέμπτη σε δαιμονιώδη φόρμα και αριστερά με τον Μάτζουκιτς δεν μπορούσε να τρυπήσει ούτε βρεμένη εφημερίδα. Έχει μεγάλο πρόβλημα αριστερά η Γιουβέντους. Δηλαδή, άμα θες να στο αναλύσω το μάτς, το έχω σημειωμένο, ο Μάτζουκιτς έξω αριστερά δεν μπορεί να πλευροκοπήσει. Ο Κουαρδάδο έκανε το καλύτερο παιχνίδι. Ωχ, Θεέ μου! Ο Κουαρδάδο έκανε το καλύτερο. Κοκκινέ, παίζει, δεν ξέρω μπάλα. Δεν παίζουν δύο ομάδες. Ναι. Δεν παίζει μία ομάδα, παίζουν δύο. Λοιπόν, άστο να το αναλύσω εγώ. Εμένα ποια είναι πρώτη. Λοιπόν, ποια είναι σταμάτα πρώτη. Ρε κόκκινε να τον απαντήσω. Ποιο προπονητή έχει είναι. Λοιπόν, πρόσεξε το να δεις. Εκεί τον Καράφλα. Ποιο λοιπόν, Καράφλα.
Ο Ματουιτή, ο Πιάνιτς και ο Κεντήρα δεν πάτησαν περιοχή. Και φαίνεται ότι η Γιουβέντους ψιλοβολεύεται με το Χ, γιατί αργεί να βάλει την επιθετική αλλαγή. Ποια ήταν αυτή? Φοβάται. Ναι. Το φοβάται Τιμπάλα, γιατί υπάρχει ο Ικάρντι εκεί που άμα σε βρει Μπόσκο θα σε δολοφονήσει. Το Τιμπάλα το βάζει στο 77. Λέει βολεύομαι με το Χ. Πάμε παρακάτω. Όχι, δεν τη χαλάει. Καλημέρα. Ναι. Άλλο είναι το θέμα αυτό πρέπει να σχολιάσει. Αλλά δεν παρακολουθεί. Θα ρωτήσει τον κύριο Πλιάκο και θα σου πει. Έλα, ρε, το θέμα είναι ότι βλέπει ένα Σπαλέτη. Πάμε. Ο οποίο είναι. Πάμε, και κοιλιά κάνουμε. Και πάμε. Χαρακτηρίζεται. Ωραία, για τον επιθετικό τρόπο που παίζει η Ίντερ. Και παίζει σε ένα παιχνίδι. Άμυνα. Και τα πάει μια χαρά. Καλημέρα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Είμαι ο Παναθηναϊκός, μπορώ να πω την άποψή μου. Καλά να πάθεις, φίλε, περαστικά σου. Λέω, μπορώ να πω την άποψή μου. Φυσικά, ρε φίλε, γιατί να μην πεις. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ήταν χάλια. Γιατί ήταν χάλια. Άκουσε με λίγο. Το λόγο πες μας. Εσύ είπα, έχει φύγει μισή ομάδα. Ηθικό δεν υπάρχει, έπρεπε ο Πάκου να το βάλει 14 γκολ. Ακόμα δεν έφυγε, φίλε, περίμενε. Άκουσε με λίγο. Πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος που πάει ο Πάοκ. Ξέρετε. Όχι, στην Λεωφόρο. Λοιπόν, προσέξτε καλά γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ο ρυθμιστής του πρωταθλήματος. Εάν ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει. Τελευταία αγωνιστική, φίλε. Ναι, για πες. Περνάει από Αθήνα το πρωτάθλημα. Πού θα είσαι. Να ρωτήσω κάτι. Πού θα είσαι. Περίμενε. Ερώτηση. Αν είναι στο χέρι σου. Δεν με απαντάς. Αν πας κόντρα, περίμενε. Αφού δεν με αφήνεις να τελειώσω. Αν και γάμα εθνική να πάω, αν ο Παναθηναϊκός το κοντράρεις. 10 γκολ θα του ρίξει. Σήμερα σε ρωτάω. Σήμερα, αν από εκείνο το παιχνίδι είσαι ο ρυθμιστής του πρωταθλήματος. Ναι. Προτιμάς να το πάρει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Σήμερα. Χίλιες φορές ο ΠΑΟΚ. Ναι, στόπα. Σήμερα ρωτάω. Σήμερα, ναι, χίλιες φορές ο ΠΑΟΚ. Έφυγες. Να μην πω και παραπάνω. Καλημέρα, γρήγορα. Ναι. Παρακαλώ. Χαίρετε. Κωστά, εγώ είμαι. Ναι. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε, φίλε, ναι. Γεια σου Κώστα, γεια σου παιδιά. Γιατί μαλώνετε ρε παιδί μου, μη μαλώνετε τόσο. Γι' αυτό πληρωνόμαστε, για να μαλώνουμε ρε φίλε. Κώστα, σε έχω πάρει και άλλες φορές, για να θυμάσαι, σου λέω, μου αρέσει πολύ όταν αναλύεις τακτικά, θα μιλάς για μπάλα, σε χαζεύω, μου αρέσει. Ωραία είναι φίλε η μπάλα. Μιλάει για τον προπονητή της Ίντερ και λέει αυτός ο Φαλακρός. Ο Φαλακρός, ο Σπαλέτη. Το έχει σκεφτεί να ασχοληθεί με προπονητική, ρε Κώστα? Όχι, δεν μπορώ να πειθαρχήσω ούτε τη χελώνα μου. Όχι. Εγώ πιστεύω θα πήγαινε καλά. Θεωρητικά τώρα. Θα είχα τον κόκκινο μάνατζερ. Ο κόκκινο στο μαναθερλίκ θα ήταν καλό. Θα μου τρώγε τα λεφτά από του παίκτε, βέβαια. Εγώ θα σου πάω λεφτά. Wow. Λοιπόν, θα χρειάζεται. Μια φορά που σου έβγαλε λεφτά, ρε λέει. Δεν το λέω. Κώστα, για μπάλα λίγο να σου μιλήσω κι εγώ που μου αρέσει πολύ να μιλάω τα. Θέλω να ακούσει, φίλε, κάτι. Ήρθα του μόνο τώρα και κλαίω. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Στέλνει ένα φίλο παοξή. Την πηδάει την κουβέντα, καταλαβαίνει. Και λέει, ναι. Με τόσε ανατροπέ ο Άρη θα ανέβει και μάλιστα και με λεφτά. Συνέχισε. Ισχύει αυτό. Έλα, εντάξει. Χαβαλέ είναι. Λοιπόν, Κώστα. Έλα, φίλε. Αργείς, φίλε. Μας κάνεις κοιλιά, λέγε. Κοιλιά μας κάνεις. Θέλω, λίγο... Ναι. Θέλω λίγο να αναφερθώ στον Κρέσπο. Ναι. Όλοι λένε ότι ο Κρέσπο ήταν πολύ καλός αμυντικά, τα πήγε πάρα πολύ καλά και απορώ μήπως έβλεπα εγώ άλλο παιχνίδι. Εγώ έβλεπα ότι ο Κρέσπο, θα τον κρίνω όμως. Ποιον είχε ο Κρέσπο, ρε φίλε, αντίπαλο? Άκουσε ένα με λίγο. Μπακ δεξί είχε το γιόγκα σου, ένα θα μέτριο μπακ. Θα τον κρίνω σαν αριστερό μπακ, όχι σαν center back που είναι η θέση του. Ρε που φίλε, είναι πολύ καλό. Ο Κρέσπο. Χθες ήταν τραγικός. Άμα είδατε το παιχνίδι θα είδατε ότι ο Μακ ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Γιατί? Γιατί για τον μονοφέλης, γιατί πάλι ρε φίλε. Ένιωθα πολλές φορές ότι αριστερό μπακ είναι ο Μακ και ο Κρέσπο ξεχνιότανε μπροστά γιατί δεν μπορούσε να γυρίσει, δεν προλάβαινε το παιδί. Και έτρεχε και τον κάλυπτο Μακ. Ποιο να φοβηθεί, ρε φίλε. Τον Παναθηναϊκό, η δεξιά του πλευρά, ποιο να φοβηθεί ο ΠΑΟΚ. Τον Κολοβέτσιο, δεξί μπακ. Ποιο να φοβηθεί, να... και ο Γιώχανσον. Γεια σου, φίλε, γεια σου. Πάμε επόμενη γραμμή. Ρε φίλε, ο Παναθηναϊκός έπαιζε με δεξί μπακ ένα αργό στόπερ και με δεξί εκτρέμ ένα δεξί μπακ. Αυτό ήταν απόρρια. Ο Κρέσπο να κάνει κούρσα. Ο στόπερ του ΠΑΟΚ ως αριστερός μπακ και να κάνει overlap και σέντρα στον γκολ του ΠΑΟΚ. Εκεί ο Ζουνίδης σκίζει το δίπλωμα και φεύγει. Ορίστε. Καθάρισες. Ορίστε. Ναι, καλημέρα.
Τι αναλύεις τώρα το Μακ και το Μπακ. Το Μακ θα το δω με τον Γκάλο. Το Μακ θα το δω, ξέρω εγώ, με τον Βαλεντίνο Βλάχο. Το Μακ θα το δω με τον Ορίστε. Το Μακ θα το δω με καλό δεξί μπακ. Κόκκινε. Όταν μιλάω για μπάλα, κάνε λίγο άκρη. Άντε. Πάρε κάνα ένα καντήλε και στον Αϊθαρά με τι 15 βρύσε. Θα οικονομήσει κανένα φράγκο. Άντε. Πάμε. Επόμενο, ναι. Έλα, φίλε. Άντε, μπράβο. Ναι. Τι φωνάζετε, ρε. Άντε, ρε, πασοξήκεση. Τι έγινε. Σε καλό δρόμο είμαστε. Μην κουρσουζεύετε. Ναι. Παθαίνει ο Βιερίνια σκολικοειδίτητα αυτή ο Ραπτόπουλος. Παθαίνει θλάσιο ο Βιερίνια αυτή ο Ραπτόπουλος. Ο Ραπτόπουλος βλέπει 6 μήνες μπροστά. Σαν τον Δανίλη από την Καβάλα. 100 χρόνια μπροστά είμαι, έλεγε. 6 μήνες εγώ είμαι. Δεν είμαι παραπάνω. Καλά. Είδα τον Βιερίνια. Αυτός είδε ο Ραπτόπουλος ότι θα κάνει εγχείρηση σκολικοειδίτητα. Όχι. Είδα ότι ο Βιερίνια δεν θα παίξει μπάλα. Είδα ότι ο Μπερμπάτοφ δεν θα παίξει μπάλα. Τον Τωροσίδη που θέλει ο Ολυμπιακός. Δεν θα παίξει μπάλα. Ατυχή τώρα σύγκριση. Αυτοί εδώ οι γλύφτες που τους κάνουν θεούς πριν παίξουν μπάλα, φάτε τους στη μάπα, φάτε τον κόκκινο στη μάπα. Τελείωνε τώρα, λέγε. Έλα. Λέγε. Δεν μου λες, κόκκινε, ναι. Ο προηγούμενος ο φίλος μας, που είμαι από το, ο παππούς μου από το Γευγενή. Ναι. Δηλαδή από τα Σκόπια. Από τα Σκόπια, ναι. Όχι, ρε. Ναι. Που, το Γευγενή στα Σκόπια, Σκόπια δεν νόση. Είπε, ρε, το Γευγενή πιάνει και από εδώ, πιάνει και από εκεί. Δεν έπρεπε να είναι βαραντάρ Σκόπια. Δεν ξέρω, ρωτάω, ρε. Ναι, ρε, από τα Σκόπια. Δεν διευκρίνησε, ναι, άμα ήταν θα έλεγε μια Σκόπια. Σκόπια ναι. Όχι, πιάνει και σε εμάς. Δεν μπορώ να συμμεθώ. Το Γευγελή δεν πιάνει σε εμάς. Ο κόκκινος με το δικό του χάρτη. Αλλά. Το λέει. Ρωτάω, δεν έκανε ξέρω, δικό του χάρτη, καλέ ο κόκκινος. Ξύπνησε μια μέρα και έκανε ένα χάρτη. Του είπε στη γεωγραφία ο δάσκαλος, κάνε ένα χάρτη και το Γευγελή το έβαλε εδώ σε εμάς. Είναι για να καταλάβω τώρα. Ότι είναι από το Γευγελή από τα Σκόπια ο άλλος, αυτό σου λέει. Ξέρεις γιατί ρωτάω. Ναι. Έχει πει και ο Γιάννης Ιωαννίδης ότι ο παππούς από το Γευγελή ήταν. Εντάξει. Δεν το ξέρω. Σκοπιανός μπορεί να ήταν. Κακό είναι. Πρώτη φορά τα ακούω. Όχι, ρωτάω. Ρε. Κακό είναι, ρε φίλε. Εδώ πήγαμε όλα τα εργοστάσια στο λοιπόν... Γευγελή. Όλοι οι οδοντίατροι που πάμε και κάνουμε τα δόντια μας, τις κουφάλες στο μυαλό. Δεν είπα, θα μαλώσουμε. Πατριπλίκι, θα πουλήσουμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα, Πασόκε. Μάλιστα, καλημέρα. Πάμε. Το Ουτρέχτη θέλει να ρωτά αναβλήθηκε, φίλε μου, μετά από 24 ώρες πιάνεται μονάδα. Και το Δυναμό Κιέβου είναι σε απραξία Δυναμό Κιέβου. Είναι καλή κλήρωση. Είναι τεφορμέ. Πάμε παρακάτω. Το πρωτάθλημα, όλα τα πρωταθλήματα. Δεν λέγεται πρωτάθλημα. Όλα τα πρωταθλήματα των βορείων χωρών, Ρωσίας, Ουκρανίας, όλα αυτά, από τώρα το Δεκέμβριο μέχρι και το Φλεβάρι. Είναι πολύ καλό. Διακόπτονται. Αυτό. Καλό αυτό για την ΑΕΚ. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή η ΑΕΚ θα τη βρει σε απραξία. Σε απραξία. Όχι τεφορμέ, σε απραξία. Σε αφορμέ, λέγε. Ναι. Πες το αυτό. Για έτο. Ναι. Δεν το είπες. Ναι. Τώρα το είπες. Καλημέρα. Ναι. Με ακούτε. Σε, σε καφενείο είσαι, φίλε. Πού είσαι. Σε ντεκέ είσαι, πού είσαι. Έλα, φίλε. Με ακούτε. Μια χαρά. Ωραία. Αυτό το σκυλί του Καζαντώνη προηγουμένως που γάβγιζε, που έλεγε για το ΠΑΟΚ και για τον Ηρακλή. Εμείς αφήναμε το ΠΑΟΚ και πηγαίναμε να δούμε τον Ηρακλή. Γιατί είχε ομάδα, βλέπαμε Χατζηπαναγή, Παπαϊωάννου, βλέπαμε μπάλα. Και να μιλήσει τώρα για τον Ηρακλή αυτό. Ήτανε, χανομίσα ήτανε. Δεν θα εκφράζεστε έτσι, απραπώς. Κόκκινα είναι Λίβερπουλ πάει. Αν είναι 3,5 ώρα στο καφενείο, να ακούγει το χλαγωγία. Κόκκινα είναι Λίβερπουλ πάει η μηδενικά Champions League. Να βρωμοκοπάει. Την έχει πιθανή διεκδικήτρια. Η Λίβερπουλ είναι τόσο κυκλοθυμική που ναι, μπορεί να το πάρει. Ποιο να το πάρει. Το Champions League. Τι να πάρει. Είναι τόσο κυκλοθυμική ομάδα. Ναι. Στην καλύτερη μέρα μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε. Μπράβο να δει. Ομάδα με τέτοιε αμυντικέ συμπεριφορέ. Στην καλύτερη τη μέρα μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε. Μισό λεπτό να μιλήσω. Η Λίβερπουλ από τη μέση και πίσω κάνει και τακτικά και ατομικά πάρα πολλά λάθη. Χθες κάνει ένα μπέναλτι το οποίο είναι για κλωτσιές. Ούτε στο τοπικό πρωτάθλημα δεν γίνεται. Πάει ο παίκτης από την έξω μεριά και του σκουντάει ο στόπερ και κάνει μπέναλτι. Με αυτό το στόπερ το δεξί που έχει η Λίβερπουλ και με τον άλλο και τα δύο τα στόπερ δεν μπορεί να πάρει Champions League. Πάμε παρακάτω. Λέει ο φίλος. Λέει ο φίλος. Για τον Καρνέζη έλεγε ότι τον φύλακα σπάνω να ξέρει να παίζει με τα πόδια στο γύρισμα του Τζαβέλα. Τώρα δεν σε νοιάζει. Άλλο το να. Το διευκρίνησα, εσείς δεν καταλαβαίνετε. Άλλο να ξέρει να κοντρολάρει την μπάλα και να δώσει μια πάσα και άλλο να μου κάνει τρίπλα να ξέρει μπάλα. Τι να τον κάνω εγώ να ξέρει μπάλα, χάφ θα τον βάλω. Επόμενη γραμμή. Ορίστε. Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα. Κόβε και πάνε στον επόμενο. Καλημέρα. Πάμε, επόμενος, ναι. Άσου εμένα, ορίστε. Έλα φίλε. Καλησπέρα Γρηγόρη. Γεια σου Κωνσταντίνε. Τι κάνουμε. Ήρεμα. Άμα κέρδιζε η Κυρέν θα ήμασταν καλύτερα.
Αυτό ρε φίλε μας έκαψε χθες. Τέλος πάντων. Δηλαδή ασύλληπτο. Χθες ήμουν εκεί πέρα. Φάγαμε τα χιλιόμετρα πάλι. Μια χαρά όλα. Γραπτό που λένε λίγο παστείο να κοροϊδεύεις τον Γρηγόρη για τη λέξη πορτάρθημα όταν λες κουαρδάδο. Τα σκορυδεύει και ο κόκκινος και να γέλαει. Όταν δεν πετυχαίνεις ούτε βαλσαμημένο πουλί στα ονόματα. Ένα. Δεύτερον. Πάμε στο δεύτερο. Ναι. Ο κύριος που βγήκε πρώτος, νομίζω και βγαίνει κάθε φορά πρώτος και υποστηρίζει την ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, ο πρώτος. Ναι. Ο Καστοριανός. Είναι από την Καστοριά ο κύριος. Ναι, Βουνίσιος. Πολύ ωραία. Ο συγκεκριμένος κύριος θα έπρεπε να έχει τέτοια έπαρση όταν η ομάδα του θα είχε πληρώσει αυτά που χρωστάει στο ελληνικό κράτος και δεν θα ευνοούτανε. Για να παραμείνει στην Ελλάδα. Αυτά τα θυμόμαστε εγώ και εσύ, Κώστα, δυστυχώς στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ξεχνιόνται αυτά. Πήρα για να μιλήσω ή για να σας ακούσω. Με συγχωρείς. Αν έχετε πρόβλημα να το κλείσω. Όχι, είναι κατανοητό. Αυτά λοιπόν τα θυμάμαι. Σε κάθε επιχείρηση αυτό που λέει, γιατί πήγες να πεταχτείς και εμένα δεν μπορείς να με τσιγκλήσεις. Όχι, λέω δικιά σου τα πλήρωσε όλα. Γιατί εγώ γνωρίζω από πράγματα. Θα σε ενημερώσω λοιπόν και ρώτα τη λογίστριά σου ότι αν έχεις κάποιο χρέος στην εφορία. Και πας και πληρώσεις μετρητά, οι τόκοι και οι προσαυξήσεις διαγράφονται σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Βέβαια, σε παγώσαν κάποια δεκαριά χρόνια τα χρέη, εσένα. Το γνωρίζεις. Εσύ το γνωρίζεις ότι κάποια επιχείρηση δεν τις παγώσαν τα χρέη. Είσαι σίγουρος. Εγώ είμαι σίγουρος, ναι. Και η λογίστριά μου το ξέρει, γιατί τη ρώτησα. Η λογίστριά σου π.χ. γνωρίζει. Εσύ γνωρίζει καμιά, την παγώσαν 10 χρόνια. Η λογίστριά σου γνωρίζει π.χ. Ναι. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του έχουν κοινή φορολογική δήλωση με κοινό αφημένο όταν ήταν διαστάσει. Με νοιάζει εμένα, ρε φίλε. Στην Ελλάδα δηλαδή αυτό που σα πήρα και τα χρέη. Για την εταιρεία σε λέω με το Μητσοτάκη εμένα. Τι με νοιάζει με ποια ξαπλώνει ο Μητσοτάκη. Μήπω πήρε κάποιο παοξή ψηλωμένο με τέτοια έπαρση. Στο κίτρινο μαύρο μονοπάτι. Για να καταλάβω δηλαδή. Καλά, μη στραβώνεις το στόμα τώρα. Καλά. Από τα 70 εκατομμύρια τα 10 πληρώσεις. Ας τώρα πάει στο διάλο. Για να με τσιτώσεις. Και κάει με τον Άρη και τον Πάο και τον Βενιζέλο, σας τα έκανε μηδέν τα χρέη. Ας το να πάει στο διάλο. Ας μην το πιάσουμε το θέμα τώρα. Ας το. Ναι. Αυτό το λες εσύ. Αυτό το λέω εγώ, ναι. Και τα ρεύματα σα πλήρωνε η Πατουλίδου στο Μαλαντάκι. Δεν τον αφήνει να μιλήσει και τελείωσε ο χρόνος. Συγγνώμη, να προλάβει άλλος ένας. Παρακαλώ. Ναι. Μιλάτε για καλύτερα κλίματα, εσύ. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα, Κώστα. Έλα, μιλούσε επιχειρήματα πάντως. Και εγώ με τι επιχειρήματα. Είπε θέλω να κάνει μονόλογο. Βράσε μονόλογο τώρα, λέγε. Έλα, για να το πιάσουμε λίγο ποδοσφαιρικά. Πιάσε πώ γουστάρει, λέγε. Άκου Κώστα, εγώ θέλω να μιλήσω καθαρά ποδοσφαιρικά. Χθες επειδή ήμουν στο μάτς, πάντα πηγαίνω στα μάτς. Πες μου, τι είναι το μάτι σου. Τι είναι το μάτι μου, είμαι απογοητευμένος. Γιατί είσαι απογοητευμένος μετά το 4-0. Ναι, είμαι απογοητευμένος. Γιατί, πες μας, τι. Θα σε πω αμέσως. Γιατί μετά το 8 που έβαλα τον γκολ δεν υπήρχα. Ναι. Μέχρι το 45. Ναι. Φαντάζομαι το είδες και εσύ αυτό. Ναι. Εντάξει. Και αντί να βάλω χθες 8 και 9 γκολ που ήθελα εγώ που μπορούσα να τα βάλω, έβαλα μόνο 4, ρε φίλε, και είμαι απογοητευμένος. Και πες μου, γιατί να χάσω εγώ από το 8 μέχρι το 45 που είναι 37 ολόκληρα λεπτά ανυπαρξίας, να μην βάλω 3 γκολ στο πρώτο και άλλα 4 στο δεύτερο. Και να λήξει 7-8-0. Πες μου γιατί. Υποθετικό αυτοί σενάριο. Όταν με βρήκαν, Γρηγόρη, συγγνώμη λίγο. Παρακαλώ. Αυτοί όταν με βρήκαν εμένα πεθαμένο τότε, θα σας θυμίσω, το Ολυμπιακό Στάδιο και τα 6-2 και τα 5-0, τα θυμάστε. Πότε είχε κέρδισε 6-2. Ο Παναθηναϊκός 5-0 με 9 παίκτη που δεν με υπήρχε, το θυμάστε. Πότε 5-0 σε κέρδισε. Στο Ολυμπιακό Στάδιο δεν θυμάμαι χρονολογία. Κώστα, μπορεί να πω ότι με 9 παίκτη δεν τον πάω. 5-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο έπαιζε. Ποτέ δεν σε κέρδισε 5-0. Α, ναι. 5-0, ναι, μπορεί να πω ότι. Με Τερζή τερματοφύλακα το 85-86 σεζόν. Υπάρχει σκορ πάνω. Μια χρονιά μετά το πρωτάθλημα. Το θυμάμαι στο ΆΚΑ, ναι. Εχθές εγώ έφυγα απογοητευμένος. Ναι. Ήθελα 7 και 8 γκολ. Το άκουγα στην Τούμπα. Η Τούμπα φώναζε για 5ο και 6ο και 7ο γκολ. Και καλά κάναμε και φωνάζαμε, Κώστα. 7 και 8. Τώρα στην ΑΕΚ να τη βάλω 4. Εντάξει, συμφωνώ. Τον Ολυμπιακό τον βάλω 4. Αλλά αυτούς ήθελα 7 και 8. Είδες αδυναμίες. Εφού δεν υπάρχουν οι πουθενάδες. Είδες αδυναμίες στην ομάδα σου. Να σε ρωτήσω κάτι, φίλε. Για να κλείσουμε αυτό. Πήγε το μυαλό σου. Λίγο να απαντήσω, άμα συγγνώμη, είναι αδυναμίες. Ναι, ναι. Πήγε το μυαλό σου. Ναι. Ότι επειδή ο Παναθηναϊκός είναι μαγαζί υποδιάλυση, θα πρέπει να στρώσεις από τώρα και για το δεύτερο γύρο, γιατί πολλά μπορούν να εξαρτηθούν από εκείνο το παιχνίδι. Τι να στρώσω, στο δεύτερο γύρο δεν θα υπάρχει Παναθηναϊκός στην Ελλάδα. Βρε, ακούσου σου λέω. Πάει το μυαλό σου και εκεί. Όχι, ρε φίλε, να πάω να παίξω μπάλα και να του καθαρίσω. Ρε φίλε, αν του έρνε 7 γκολ, στο δεύτερο γύρο πεσμένοι να ήταν, θα κρεμιόταν σαν τζαμπιά. Για να σε φάνε ζωντανό.
Ενώ έτσι, Γρηγόρη, μπορεί να πας, Κυριλέ. Τι θα κάνεις αύριο, εσύ Γρηγόρη, ξέρεις τι θα σου ξημερώσει αύριο για να σε πω εγώ για την. Εσύ δεν λες ότι πας για πρωτάθλημα, σαν επίσημο ΠΑΟΚ. Για το χθεσινό μάτς. Σαν επίσημο ΠΑΟΚ, πας για πρωτάθλημα. Μέχρι το 45 δεν υπήρχε. Εντάξει. Κράτα το αυτό που σου λέω. Τι να κρατήσω, ρε, πρέπει να βάλω χθες 7 και 8 γκολ και βάλω μόνο 4 τώρα. Σε παρακαλώ τώρα, μωρέ. Να σε καλά. Διάλειμμα. Θα του πάγε το ρεκόρ του Ηρακλή. Αυτό το 6-0 δύσκολα θα σπάσει. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ματιά. 2. Πνευμονές. 2. Σηκώτη όμως. 1. Επειδή ένα και μοναδικό σηκώτη, ένα και μοναδικό Liver Care. Πρωτοποριακή φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, κουρκουμά και χολίνη. Για το μεταβολισμό των λοιπόν και την υγεία του σηκωτιού. Liver Care. Φροντίδα για το σηκώτη. Από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο. Λοιπόν, λέω φέτος τα Χριστούγεννα να μην το παρακάνουμε με τα στολίδια. Να, ας πούμε, να βάλουμε αυτό το όμορφο αγγελάκι πάνω στο τραπέζι. Ή να πάρουμε και αυτό το ψηλό δέντρο. Είναι και φτηνό. Και αυτές τις μπάλες. Και τις γυρλάντες. Και τα φωτάκια. Έχει και πολύ όμορφα σερβίτσια χριστουγεννιάτικα. Φέτος τα Χριστούγεννα μπορούν όλα στο σπίτι να γίνουν τόσο γιορτινά όσο πουθενά. Γιατί στον Σκλαβενίτη θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από χριστουγεννιάτικα στολίδια και διακοσμητικά, ποιοτικά και διαλεκτά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Time out! Παιδιά, πρέπει να ξυπνήσουμε! Πάμε pressing σε όλο το γήπεδο! Coach, να πιέσουμε καλύτερα στα 3/4 του γήπεδου! Τι! Και να τους χαρίσουμε το 1/4! Τι το πέρασες εδώ! Nissan All Clear Service! Τώρα που το Nissan All Clear Service προσφέρει 25% έκπτωση στα ανταλλακτικά Nissan, κάποιοι θα κολλήσουν. Ελάτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan και κερδίστε ακόμα δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και ένα χρόνο οδική βοήθεια. Καλό και ξέγνιαστο χειμώνα με Nissan All Clear Service. Πω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάζι, κανένα μπουκαμισάτι, ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα. Και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνας. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Γιώργο, πότε θα φέρεις ξύλα? Παγώνω. Αγάπη μου, να, δεν βρίσκω πώς να τα ανεβάσω στον τρίτο. Έχω ξετινάξει τα ευρετήρια. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Ήρια Group. Εμπορία καυσόξυλων και πέλετ. Δωρεάν μεταφορά και το ανέβασμά τους έως τον τρίτο όροφο. Ήρια Group. 2310-686876. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Η λύση για τον προστάτη δεν είναι ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω, ούτε προς τα δεξιά, ούτε προς τα αριστερά. Η λύση για τον προστάτη είναι Προσταβιτάλ. Για ανακούφιση, ζωντάνια και δύναμη στον προστάτη. Προσταβιτάλ είναι ανδρική υπόθεση. Από τη Pharma Center. Με κέντρο το φαρμακείο. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Για τους επαγγελματίες λιανικής, τουρισμού και εστίασης της Θεσσαλονίκης, το νέο είναι ένα. Τα μεγάλα εγγένεια του νέου, ένα food cash and carry στην Πηλαία. Έχουμε και λέμε.
ασυναγώνιστες τιμές. Ένα το κρατούμενο. Ποιοτικά προϊόντα διαλεγμένα ένα προς ένα. Και από επιλογές, ένα μόνο θα σας πω. Ποικιλία και ένα food καζενκάρι είναι ένα και το αυτό. Νέο ένα food καζενκάρι. Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στις 12 Δεκεμβρίου στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 50 και βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να κάνετε την επιχείρησή σας νούμερο ένα. Ένα food καζενκάρι. Μαζί για το συμφέρον σου. Αχ, τα Χριστούγεννα. Η γιορτή που όλοι έρχονται κοντά. Λιώσεις. Σε κάθε γειτονιά ηχούν τα κάλαντα. Ασαρία. Και στη τσέπη έχεις το καινούριο Scratch Bonus Χριστουγέννων. Scratch, είπατε. Χρόνια πολλά. Και καλά. Αυτά τα Χριστούγεννα έχεις και δώρο και μπόνους για να σου αλλάξει η διάθεση. Scratch δώρο Χριστουγέννων με κέρδη έως και 50.000 ευρώ και νέο Scratch μπόνους Χριστουγέννων με κέρδη έως και 250.000 ευρώ. Διαθέσιμα και σε περίπτερα και μίνι μάρκετ. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος του ομιλό ΠΑΠ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Πόπο ποικιλία. Κυριά, αλαντικά, λουκάνικα, όσπρια. Το γυρίσαμε στην ποιότητα, βλέπω. Από πού τα πήρες? Από το Τσοτήλι. Το χωριό σου? Το παντοπολείο μου. Βρίσκω τα πάντα εκεί. Εκλεκτά προϊόντα από τη Μακεδονία, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα σε άριστη ποιότητα και προσιτές τιμές. Παντοπολείο Τσοτήλι. Μάρκου Μπότσαρη 129, λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Θεράποντα. Δοκιμάστε τα δικά μας κρέατα από το κρεοπολείο μας νήσι στο Τσοτήλι με μία απλή παραγγελία στο 2315 528 810. Stuki.gr. Τα πάντα για το κινητό και το τάμπλετ σου. Η πιο μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά. Με ένα κλικ στο Stuki.gr. Stuki.gr. Σέρβις από επαγγελματίες τεχνικούς. Παράδοση αθημερών. Θα μας βρείτε Αθήνα, Ηλιούπολη, Κορυδαλός, Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου 25, στο ύψος του Ευκλείδη. Τηλέφωνο 2311-243-111. Κώστα. Για φέτος. Θέλω να γιορτάσουμε. Ακούς πως σου μιλάω. Ρε Μαρία, πού θα πάμε? Τις φετινές γιορτές πάμε Princess Hotel στη Γευγελή. Χριστούγεννα, παραμονή και πρωτοχρονιά, ζήσα ξέχαστες εορταστικές βραδιές με ζωντανή μουσική και πολλές εκπλήξεις με δωρεάν είσοδο, ποτό, φαγητό και διαμονή. Princess Hotel, ζήσε το μεγαλείο. Έρχεται στη Μέτρο Σπορ. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Αν και θα ήταν καλό να παίξουν οι ZZ Top. ZZ2Z Top. Τι είναι αυτή? Είναι η τύπη με τις γενιάδες. Άπλητη. Όχι ρε, τι άπλητη. Για βάλε λίγο, βάλε. Κομμουνιστές. Κοκάκι. Αριστερή είναι, ναι. Κοκαίνι φουλ. Αριστερή είναι. Κόκα φουλ. Γενικότερα όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας, έχουν και εσύ μια ροπή. Εσύ που είσαι χριστιανός, τους ακούς αυτούς που τώρα κοκαίνες και τέτοια. Αυτό το παράδειγμα δίνεις δηλαδή στον κόσμο. Ο Παΐσιος αυτός, αυτός άκουγε ο Παΐσιος επάνω. Ροκ άκουγε. Τα έχεις μπερδεμένα μέσα στο μυαλό. Τα μπερδέμα μια χαρά τα έχω. Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα της τέχνης ενός ανθρώπου. Αν στη ζωή του τρώει ψωμί, τρώει αλεύρι, καπνίζει χόρτο ή καπνίζει τρίφυλλο ή τετράφυλλο ή πεντάφυλλο. Αυτού του είδους η μουσική, αυτή που την ακούνε. Η μουσική μου αρέσει. Η κόκα είναι αυτή όλη που... Όχι ρε φίλε. Στο αλκοόλ, πού, στα ναρκωτικά. Γιατί τι πρέπει η μουσική να συνδέεται με κάτι? Δεν πρέπει να συνδέεται με κάτι. Όχι. Εσύ που είσαι χριστιανός, σε τέτοια μουσική ακούς. Γιατί να μην ακούς το Γαϊτάνο, ρε. Το Γαϊτάνο. Ναι. Δεν μ' αρέσει ο Γαϊτάνο. Και τι σου είσαι χριστιανός? Πολύ καλή φωνή, αγγελική φωνή. Αγγελική φωνή. Για να ακούσω τίποτα. Το... Εκεί στο κατηχητικό ρέιβ, πάρτι κάνατε, ρε. Μην παίρνει, η μουσική δεν έχει ρεσιτέ. Αν δεν έχει. Άντε πα στον κόσμο. Στο κόμμο. Ναι, όχι, δεν πάω στο κόμμο. Λοιπόν. Θα πάω στα καλύτερα λουκάνικα του Μαγιά, τα οποία τα έχει στην πόλη. Το κατάστημα του Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα παραδοσιακά από ντόπια κρέατα χωρίς γλουτένη και συντηρητικά. Το φυσικό έντερο, πρόβιο έντερο, τα κάνει ελαφριά και απολαυστικά σχάρα το τηγάνι ή το γκριλ. Για εκλεκτά μυρωδάτα λοιπόν και γνήσια λουκάνικα, αν δεν τα γνωρίζετε, σας τα συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Είναι στον Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Απέναντι από τη στάση Ευζώνων. Πάμε στο κόμμο. Ναι. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Γεια σας. Γεια σας.
Λίγο μετά σήμα που πήρε από Αουξής. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω κάτι για το παιχνίδι το χθεσινό. Ναι. Αυτοί οι 7 αγωνιστικές που φάγαμε και δεν είχαμε κόσμο μέσα στην Τούμπα. Ναι. Δεν διδάξανε τίποτα στον κόσμο μας λίγο. Γιατί έγινε δηλαδή, ο για τα καπνογόνα λέω. Και, ο κόσμος δεν ωραία, για τα καπνογόνα κύριε, ακούστε με. Ο κύριος Σαββίδης πληρώνει security. Πληρώνει. Ωραία. Πληρώνει okay. Καλά τη security. Από ό,τι ξέρω τους πληρώνει καλά. Σωστά. Οφείλει η security να ελέγχει ποιος περνάει και τι περνάει μέσα στο γήπεδο. Τώρα ποιος να ελέγξει τώρα δε Κώστα. Τους μαμελούκους ρε. Όχι ρε φίλε, γιατί. Ποιος να ελέγξει. Στην Αγγλία γιατί τους ελέγχουν δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Άρα, δηλαδή εσύ έχεις. Συγγνώμη φίλε, συγγνώμη. Άρα φταίνε οι securitάδες και η ασφάλεια που τους αφήνουν και περνάνε. Φίλε μια ερώτηση. Απλό είναι. Έχεις ένα μαγαζί. Ναι. Φροντίζει για την καλύτερη δυνατή ασφάλεια του μαγαζιού. Πολύ ωραία στα λέει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εσύ τι πιστεύεις ότι τα γήπεδα δεν μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την κατάσταση. Γιατί να τον αφήσει να περάσει. Ναι, αλλά είναι και λίγο θέμα νοημοσύνης και λίγο θέμα παιδεία. Όχι ρε φίλε, άκου να δεις. Ο οπαδός θέλει να κάνει το γούστο του. Εγώ το θυμάμαι με τα ματάκια μου. Όταν είχαν πάρθει τα πρώτα μεγάλα μέτρα από την UEFA και πέφτανε πρόστιμα στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ναι. Κάνει στο παιχνίδι Arsenal πάω και ένα 0, κάνει να σκεφτείς τη βλακία να ανάψει πυρσό. Και έχει πέσει όλοι 4 α πάνω του. Έπεσε πάνω του, φάγανε για να μην τιμωρηθεί η ομάδα. Ενώ τώρα που δεν έχει Μπράβο, τιμωρία. Σωστά. Πρόσεχε τώρα. Είναι μαλακή. Λοιπόν, ναι. Αν υπήρχε τιμωρία, για να λέμε τα πράγματα ναι. όπως είναι και όχι όπως θέλουμε να είναι, και η εταιρεία θα πρόσεχε, προφανώς τώρα το χρήμα ρε ή άφθονο. Και δεν τη τρελαίνεται η εταιρεία και τόσο πολύ. Σου λέει, ας κάνουμε ακόμα και ας φάμε και 10.000 πρόστιμα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Διαφωνείς. Η τιμωρία είναι το θέμα. Άμα δεν έχει τιμωρία, όποιος θέλει. Πιθανόν, λέω η εταιρεία, να λέει, ας φάμε και 10.000 πρόστιμα. Λεφτά υπάρχουν. Λέω, δεν ξέρω, μπορεί. Ναι, όταν παίζουν στην Ευρώπη, οι σεκιουριτάδες είναι αλλιώτικοι. Ναι. Εντάξει. Δεν άρα, ο άνθρωπος μέσω της τιμωρίας πείθεται. Είτε είναι αυτοί οι ανθρώπινοι, είτε είναι θεϊστικοί. Έτσι τον κάναν τον άνθρωπο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Άντε, μπράβο. Ναι. Καλώς τον. Ναι. Ναι, πάρε μπροστά. Ναι, μ' ακούτε. Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Κοίτα. 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 Άμα είσαι αργός. Σήμερα πήγα να βάλω. Η Νάσια μου λέει: Θεσσαλονίκη είναι πρώτη βαθμολογία. Γρηγόρη, πες κάτι για τον Ηρακλή. Πάμε στην αίθουσα την Τετάρτη. Ποια Νάσια, ρε. Νάσια. Ποια Νάσια. Η Νάσια, μια φίλη ακροάτρια. Φίλη, ναι, Νάσια. Το είπαμε, ρε. Τι άλλο να πούμε. Πάμε παρακάτω. Κέρδισε 2-0. Πάμε παρακάτω. Πες σε μια κατηγορία που πάμε, δεν είναι. Πάμε με την Νάσια τώρα. Λέγε, ρε φίλε. Καλημέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι έγινε. Μια χαρά, φίλε. Λοιπόν, για χθες. Ναι. Το παιχνίδι κερδίθηκε τέλος πάντων. Ναι. Δεν είμαι παοξής, αλλά είδα το ματς. Ναι. Ποιον εκθέτει η ομάδα εκτός από αυτούς που φέραν τους παίχτες. Το Μίχελ. Όχι, εκτός από αυτόν και τον προπονητή, αυτό που λέει. Γιατί τον προπονητή. Μα δεν είναι καν επιλογές του. Οι περισσότεροι από όσους παίξανε. Δηλαδή. Αναγκάστηκε να βγάλει αυτή την. Τουλάχιστον. Α, ναι. Κατά λάθος του βγήκε. Δεν το λες. Ναι, ναι. Ο, το είπα, το έχουμε πει σε άλλη εκπομπή. Σωστό. Ραπτόπουλε είναι δουλεμένη η ομάδα. Τι δουλεμένη να είναι. Συστήματα και τα λοιπά. Δηλαδή, εγώ είδα πολλές. Οι περισσότερες εκθέσεις έχουν βγει από ατομικές ενέργειες. Από ό,τι είδα. Με τα λίγα που ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος διόρθωση, αν κάνω λάθος. Ναι. Όχι, δεν είναι δουλεμένη τη συντακτική επάνω. Καθόλου. Όχι, δεν είναι. Οπότε δεν καταλαβαίνω, τέλος πάντων. Επίσης είπες για τον Κανίας. Ναι. Όταν είναι καλός. Κάνει αδρεφιλάτε αυτός. Κάνει αδρεφιλάτε αυτός, είναι βλαμμένος. Εσύ τώρα για τον Αρέστον. Πάμε, κάνει πάμε στην ουσία, ρε φίλε. Με τον κόκκινο τον τραβοχειροφρενάκια, λέγε ρε φίλε. Λοιπόν, λέω, 9 στις 10 παλιές λάθος. Ναι. Δεν υπάρχει σύνδεση άμυνας. Απλά έκοβε, φίλε, αλλά δεν είχε τον Μαλεζά και τον Βαρέλα να κάνουν επιθετική άμυνα, τον καλύψαν τον Κάνιας. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν έχει κάφο πάω εξάρι. Δεν έχει εγκεφαλικό εξάρι. Ένα χαϊβάν είναι ο Κάινας. Πώς το λέει. Ο Καμπέσας βγήκε 100 φορές. Ναι. Τι κάλυπτε ακριβώς ο Κάνιας. Αμυντικά δεν ήταν και ιδιαίτερα καλός. Ήταν κενό ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση και ανάγκαζε τους αμυντικούς να ανεβαίνουν. Όλες οι επιθέσεις γίνανε από τα άκρα. Δεν καταλαβαίνω. Έφυγες. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχω δίκιο. Έχεις δίκιο. Ωραία. Και όπως λένε τώρα για τον Μπέλκα, ότι τότε με. Πώς το λένε. Τότε με τον.
πες τον με τον Ίβιτς ότι τα λέγανε γιατί δεν παίζει και τα λοιπά. Όταν θα πάει ο Κάτσι και θα κάνει μερικά καλά μάτς στην επόμενη ομάδα που θα πάει, να πούνε ότι βγαίνανε και τα λέγανε και για το... για τον Κάτσι, γιατί κουβέντα δεν λένε. Έχει ο ΠΑΠ πρόβλημα στα χαφ, στα αμυντικά και δεν λένε κουβέντα για τον Κάτσι που δεν παίζει. Πού είναι το καλύτερο αμυντικό χαφ. Τον φάγανε για να βάλουν τον Κάνιας ή τον Τζίμιροτ. Ο Τζίμιροτ, εντάξει, δεν κόβει τον Κάτσι. Είναι κλάσης καλύτερος. Κλείσε, επόμενος, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Ραπ. Μάλιστα. Εγώ θέλω να με πεις μόνο ένα πράγμα. Εγώ λέω ότι θέλει ένα εξάρι παιχταρά και ένα αριστερό μπακ. Ναι. Εξάρι όπως. Ορίστε. Για βρέλουν ένα καλό εξάρι στην Ελλάδα. Μάνατζερ είναι, ναι. Γιατί από την Ελλάδα πρέπει να το πάρει. Μας τρελάνει, ρε κόκκινε. Μας τρελάνει αυτός. Ωραία. Πες μου, φίλε, ένα καλό εξάρι από την Ευρώπη που θα έρθει στην Ελλάδα. Μάνατζερ είναι, ρε. Θα βρει. Αλλά τι είναι αυτά που με λες, τι ρε, λες τώρα. Πλάκα κάνει. Το Μανσόν ποιος τον έφερε στον Ατρόμητο. Άκου τώρα. Σιμόες. Παιχταράς. Μανσόν. Ποιος έφερε το Μανσόν στον Ατρόμητο. Να του βάλει τα γυαλιά τον Μπάο. Μπράβο. Το Μανσόν ποιος τον έφερε. Τον καλύτερο κόφτη. Άντε το ζώο δίπλα μου δεν καταλαβαίνει. Εσύ τώρα που τα πράγματα είναι έτσι. Δεν είναι μαγκιά σου να πας στον Ολυμπιακό και να πεις πόσο κάνει ο κορμπός που το δίνεις να βγει. Άκουγε φίλε, τι χωριάτιλα βγάζει. Τι χωριάτιλα βγάζει. Δεν σ' αρέσει ο κορμπός και ο Σκιώπης. Τι χωριάτι είσαι, ρε κόκκινε. Σ' αρέσει ή όχι. Δεν τον αρέσει, ρε. Γιατί ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Αυτοί πώς μας παίρνανε τους παίκτες. Αυτοί πώς μας παίρνανε ότι καλύτερο υπήρχε για τόσα χρόνια. Να πάει να πάρεις από τον Ατρόμητο. Γιατί να μην πας ρε φίλε, λεφτά έχει! Δεν τον κόβει ρε φίλε, δεν τον κόβει. Δεν τον κόβει ρε φίλε. Δεν το έχει ρε φίλε, μην μιλάς με τον κόκκινο. Ολόκληρη γη, να μην βρω ένα εξάρι. Μήπως έχεις το τηλέφωνο του. Δεν κατάλαβα. Τα λάδια που είχε στην εκπομπή που τον είχε και το λάδι που είχε. Ποιο λάδι ρε. Κάποιος χάνει λάδια. Από τη Χαλκιδική ρε. Ποιος έδινε λάδι από τη Χαλκιδική. Δεν είχες πριν μερικές μέρες ένα παιδάκι από τη Χαλκιδική που είχε λάδι. Πού να θυμάμαι, ρε φίλε, κάθε μέρα έχω και από έναν τρελό εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι. Έφυγε σε επόμενη γραμμή. Πού να θυμάμαι, συγγνώμη που δεν θυμάμαι. Ο Ολυμπιακός αγόραζε πάντα ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ό,τι καλύτερο είχαν οι ομάδες Θεσσαλονίκης. Ποιες χρονιές. Όλη δεκαετία του 80. Το 80 ρε κόκκινε, έρχονταν δύο ξένοι. Τώρα δεν μ' απαντάς, λέω. Τι αγοράζανε. Επικοινωνιακά. Πρέπει κάποια στιγμή. Όχι, ρε κόκκινε. Επικοινωνιακά πληρώνει ο άλλο ο Δύσμηρο ο κοντό 1.000.000 ευρώ αυτό το που έκανε το διαιτητή. Και απαιτεί να φέρει ένα εξάρι σαν τον Μανσόν. Τι έχει το κεφάλι σου, σκατά έχει το κεφάλι σου. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν καταλαβαίνει από μπάλα. Τέτοια έπαρση. Τι έπαρση, ρε κόκκινε. Και δεν τα πιάνει, απορώ. Ρε, δεν τα πιάνει. Ναι. Δεν τα πιάνει. Τι πύραυλο. Πάνω από τον Ολυμπιακό. Να από το η μεγαλύτερη νίκη ναι, που θα κάνει να πάρει, το Σιώπη. Να πάρει καλό παίκτη από τον Ολυμπιακό. Να πάρει το Σιώπη. Άμα ήταν μάγκα, πριν δύο χρόνια τρία να παίρνει το Φορτούνι. Άμα είναι μάγκα, να έπαιρνε. Στο Φορτούνι τον έβγαλε άγνωστο. Δεν το λένε τον έπαιρνε. Ρε παιδιά, ρε. Το θέμα να κάνει και δουλειά. Ρε τι στόκο έχω δίπλα μου. Ρε τι διαμάντι μου στείλε, ρε Βασίλη. Μα τι στόκο είσαι, μωρέ. Πάμε επόμενη γραμμή, μωρέ. Στόκο. Πολύ με τρία χρόνια. Είμαι. Πολύ. Είμαι. Καλημέρα. Είμαι. Ναι. 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 Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Λοιπόν, μ' ακούτε. Είσαι αργός ρε φίλε, σ' ακούμε, ναι. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ένα για χθες και ένα έτσι θέλω τη γνώμη σας. Μάλιστα. Για χθες ξενέρωσα πάρα πολύ. Γιατί δηλαδή να είναι 4-0, ήθελα κι άλλο γκολ. Και πάει τώρα ο Μάκ εκεί πέρα και επειδή είναι που διαφάνει το ίδιο ωραίο κόλλο, τώρα πάει και τρώει κόκκινο. Ο Βιαφάνης άκουγε ο Φαλακρό που τον έλεγε ότι έχει ωραίο κόλλο. Ναι, εκεί πάει ο άλλος, πέρα τον πετάει κάτω. Ο Βιαφάνης τον είπε το Μάκ ότι έχει ωραίο κόλλο. Εσύ ήθελες κι άλλα γκολ, ε? Ναι, πολλά ακόμα. Και το άλλο διάβασα, θέλει να φέρει ο Ολυμπιακός για να καλύψει κενά στην άμυνα τον Τζαβέλα και τον Τωροσίδη. Ναι. Πώς θα τα ακούγεται. Ο Τωροσίδης είναι γέρος. Φαλακρός. Έχουν πέσει οι ορμόνες του. Ενώ ο Τζαβέλας. Έχουν πέσει. Ποιο καλός είναι ο Τζαβέλας. Γιατί χουρκουρίζεις, κόκκινε. Άσε ρε, ποιος Τζαβέλας τώρα, εντάξει. Ο Τζαβέλας, αριστερός στόπερ. Σε αυτούς τους στόπερ που έχει ο Ολυμπιακός. Καλά, καλά. Α, έτσι που το θέτεις είναι πάσο. Θέση, πάσο. Με συγχωρείς. Πάσο. Τι πάσο. Στον Κούτρι, στο Κούτρι αριστερό μπακ, την τρύπα εκείνη. Πάμε παρακάτω, επόμενη γραμμή. Σε εκείνη την τρύπα τον Κούτρι. Εντάξει. Ο Λεωνάρντο Κούτρι. Καλημέρα. Ναι, καλησπέρα. Ναι, συγγνώμη, να που τους έβαλε. Ελεύθερη και ο Λάσκαρης και η φίλη σου Τζόρτζια. Λέγε φίλε. Έλα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μ' ακούτε. Ναι, πρέπει να χαρούν οι Αργεννοί τώρα.
Από πότε έχει, πότε νίκησε, είπε ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο 5-0. 85-86 σεζόν. Τι λες βρε καθυστερημένε, 85 πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, έχασε 5-0 από τον Ολυμπιακό. Βρε ηλίθιε, το 84-85, το 85-86 ήταν το 5-0, ηλίθιε. Βρε και φταί με πόδια, εγώ ήμουν πακετάς 17 χρονών, 18 και έχω βάλει στοίχημα με το αφεντικό μου στο ημίχρονο, με έχει δώσει 2 γκολ αβάντζο ότι θα χάσουμε και είναι 3-0 και τον παίρνω τηλέφωνο και με δίνει άλλα 2 γκολ. Και έχω χάσει μια κούτα τσιγάρα να πούμε. Μπες λίγο σε παρακαλώ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1985-86. Καθυστερημένε, 95. Πάτα λίγο. Αφού δεν θυμάσαι, είσαι καθυστερημένο. Πάτα λίγο 85-86. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είσαι καθυστερημένο, σου λέω, Κυφίνας είμαι. Ξέρεις ποιος είμαι, ο Κυφίνας είμαι που σε είδα πλάκωνε στον άλλο στο δρόμο την άλλη φορά. Και τώρα τι θες να πλακώσω και σένα. Θα σε δώσω μια συμβαλάκα έτσι που κάθεσαι εκεί στον κορόνο και πλάτη στο δρόμο, βλάκα, δεν θα καταλάβεις τίποτα. Χαϊβάνι, περίμενε λίγο, μην κλείσεις. Περιμένε, να θυμάσαι τι λες, να μην κλείσεις. Για, μισό λεπτό, βγες στον αέρα, ηχολήπτη. 85-86, Βλάξ, 5-0, με τερζή τερματοφύλακα. Βρε ηλίθιε. Με είδες που έδερνα τον άλλο πριν 4 χρόνια. Τώρα δηλαδή άμα πλακώσω και σένα θα φταίω. Άμα σε ξαπλώσω και σένα κάτω. Τρομερή αυτή η εκπομπή. Σημερινή είναι το καλύτερο. Σε είδα λέει που έδερνε τον άλλο και πήγε μάρτυρα σε εναντίον. Με επίπεδο. Με επίπεδο. 85-86 δεν μου λες εμένα. Πακετά. Είσαι βλάξης ηλίθιος. Σε πείραξε ο αέρας που τρως από τα μηχανάκια εκεί πέρα. Χαϊβάνι. Επόμενη γραμμή. Χαϊβάνι. Ούτε ιστορία ξέρετε, ούτε μπάλα ξέρετε. Τίποτα δεν ξέρετε. Γιατί καλά που υπάρχει κι εσύ. Ναι. Βάλατε τον Παπανδρέου εκεί, έστειλε 1 εκατομμύριο εξορία. Τα παιδιά, κάθε ο κόκκινο στι μαγούλε του έχει γίνει σαν παραμαγουλά, να πούμε. Βγήκε ο άλλο να μα πει το 85 τι έγινε. Ρε, εγώ το 85 τη μέρα στα γήπεδα ήμουν να μα πει τι έγινε το 85. Τρόμπα Μαρίνα. Λέγε ρε. Ορίστε. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Σε είδα λέει που έδρανε στον άλλο. Άστο γιατρό να μιλήσει. Ήρθε εναντίον μου μετά αυτό. Λέγε φίλε, ναι. Τρία πραγματάκια, καταρχήν καλούμε σήμερα σε όλους. Τρία πραγματάκια στα σβέρετα. Πρώτον, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Η θέση να δικάσει το χοντρό, αλλά μετά τον Ντόρτι δεν μπορεί και δεν μπορεί. Ναι. Γι' αυτό πα μόνο με το λαό του. Το χοντρό περίμενα να χάσει, ήμουν χαρούμενο στο 1-1. Ευκαιρία λέω το χοντρό να το δικάσει και δεν με βγήκε. Έτσι, μπράβο, αφού έκανε κρά η ιστορία. Σ' είχα ακούσει όλη τη βδομάδα. Περίμενα να κάνει γκέλα στην ιστορία. Έτσι, μπράβο. Και μετά τον Ντόρτι πώ θα βγει. Πώ θα βγει, θα είμαι άκερο. Έτσι, μπράβο. Δεύτερον, σ' άκουγα χτες που έλεγες για τον Γκαρσία και τον Μακ. Και γιατί τον Μακ δεν θα τον κάνουν. Γιατί τον Μακ να τον τιμωρήσουν και ο Γκαρσία να πάρει έπαινο. Να σου πω γιατί. Μνημείο και στο Μακ. Να σου πω γιατί. Γιατί. Γιατί η ομάδα τώρα πάει καλά. Παίζει μπάλα. Δεν υπάρχουν ανάγκη για ήρωες και ψευτοτσαμπουκά. Α, μπράβο, γιατρέ μου. Μπράβο, χρυσέ μου. Μπράβο. Και βάζουν γκολ. Μπράβο, μπράβο. Και τι ψάχνεις ρε κόκκινε. 5-0, μην το ψάχνεις. Το μυαλό μου ακόμα μια χαρά. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ρε Χαϊβάνι. 5-0, 85-86. Ο Σκότσι πήγε δύο χώρες, έβγαινε ο Τερζής. Με τη μία ήταν ωραίο παλικάρι, έπαιζε εκεί, δηλαδή, πέντε του ρίξε. Εμ ψάχνουμε. Εμ ψάξει, άσε, μην ψάξει. 5-0 ήταν, λέγε φίλε. Τι να ψάξει. Λοιπόν, εσύ αν πας στη θάλασσα, σε πούνε φέρε νερό, θα αγοράσεις εμφιαλωμένο. Να σκοτώσεις τον αέρα. Τι να σκοτώσεις, ρε. Επειδή εσύ είσαι, πούνε, επειδή είσαι ζαβό και δεν ξέρεις να δεις. Ζαβέ, Αντώνη Παπαδόπουλε, εγώ δεν σου είπα ότι ξέρω πώς. Ζαβέ, άμα σε πούνε πάνε στη θάλασσα φέρε νερό, θα αγοράσεις αύρα. Άκου να δεις κάτι σερημένο. Εγώ μπαίνω για να δω ποια είναι. Εγώ δεν είπα ότι έχεις λάθος. Πάμε. Μπήκα για να δω. Τι που χρειά να δει. Μπήκα για να δω. Τι που χρειά να δει. Μπήκα για να δω. Λέγε για τρελή. Τόσο κόμπλεξ θα έχεις. Ο Ολυμπιακός με το υλικό που έχει, γιατί δεν παίζει 3-5-2. Γιατί είναι ανώτερος προπονητής. 3-6-1 ενδεχομένως. Ναι. Χαζός. Με 3 center back. Χαζός είναι. Δεν είναι. Το υλικό και αυτό δεν είναι φτιαγμένο χωρίς εξτρέμ με full back. Πώς δεν μπορεί. Αναρωτιέμαι δηλαδή πότε θα το δουν αυτό το πράγμα. Με τρία center back και κούτρι πώς θα είναι και ο Μάρ να παίζουν ως προθυμένα half στο 3-5-2. Έτσι. Και να έχει και ένα half, σαν λίμπερο στα half, που να γέρνει ανάλογα που πηγαίνει η μπάλα, να κλείνει στον τρίτο το stopper από τη μεριά που έχει βγει ο Μάρ. Αυτό με 3-6-1 στους 6 οι 2 να είναι τα δύο πλάγια back και μετά. Ο Τίτζα, Φορτούνης, Μαρίν και Ρωμαό και μπροστά ο Άντσαρι Φάρτ. Σκέτος, μόνος του. Σωστό. Μόνος του. Αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί. Αυτά πέστα στο Λεμονί που καθυστερεί να σκεφτεί. Ήτανε το μάτσα. Έκανε μια ωραία κίνηση ο Λεμονίς εχθές βέβαια.
Ορίστε. Έκανε μια ρισκαδόρικη κίνηση ο Λεμονής. Ο άλλος με το απλανές βλέμμα χαμπάρι δεν πήρε. Ναι. Όταν δεν έχεις εξτρέμ, δεν παίζεις από το πλάι. Απλό είναι. Έτσι. Πώς θα το κάνουμε. Τέλος πάντων. Χαιρετώ, παιδιά. Παρακαλώ. Ναι. Γρηγόρη. Ναι. Ναι, ρώτησε. Το είπε και ο Γρηγοριάδης, το είπε το μεσημέρι στον Μπούζο. Δελιανίδης, γιατί δεν έπαιξε, ρε παιδιά, αριστερό μπακ. Δεν έχει μάνατζερ, καλό. Δεν έχει μάνατζερ, καλό, αυτό συμβαίνει, ε. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Δηλαδή, αντί για τον Κρέσπο, αν είχα τον Δελιανίδη, θα έκανα τον Παναθηναϊκό, θα έκανα. Όχι, θα έκανε και πιο πολλές κούρσες. Α, μπράβο. Ήταν πιο γρήγορη ομάδα. Ράπ, να σου πω και σε ένα κάτι. Να πεις. Σε είχα πάρει τηλέφωνο πριν ένα μήνα περίπου. Ναι. Μου το είχες κλείσει. Πήραμε πολύ καλή διάθεση, αλλά εσύ μου το κλείσες. Θα περνούσα κλιμακτήριο, φίλε. Λέγε τι. Μπορεί, τότε ήταν που ήταν ανανεώσει ο Πέλκας και ο Κουλούρης, τότε ήταν, ε. Ναι. Και κράζατε τον Πέλκα και τον Κουλούρη ότι δεν πρέπει να ζητάνε αυτά τα λεφτά και ότι είναι πολλά αυτά που παίρνουν. Όχι, αυτό όχι, όχι. Για τον Κουλούρη, ναι, για τον Πέλκα, όχι. Κοίταξε, εγώ αυτό που ήθελα να πω ότι και να ζητάνε κάποια λεφτά παραπάνω τα παιδιά. Όχι, ποτέ και ο Κουλούρης σας πάρουν. Να πάρουν όσα λεφτά να είναι. Δεν με πειράζουν εμένα τα λεφτά. Όταν υπάρχουν τέτοια ποσά στον ΠΑΟ, γιατί να μην τα ζητήσει και ο άλλος δηλαδή. Και απ' την άλλη, θέλουν Έλληνες. Ο Πέλκας έμεινε, ο Κουλούρης έμεινε στάσιμος. Ο Πέλκας βελτιώθηκε. Σε ταχύτητα, σε εκτελέσεις, σε δύναμη στα πόδια. Να είσαι καλά, φίλε. Και άμα κάνει και αυτό που λέμε τώρα, την αυξομοίωση στην ταχύτητα, το σταμάτα ξεκίνα τρίπλαρε, πέσε σε κάτω ρυθμό γρήγορα, σε πιο γρήγορο ρυθμό, δεν το έχει αυτό. Ακλήγο. Εκείνο είναι το θέμα. Ακλήγο. Με τον Πέλκα. 2-3 του 86, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 5-0. 31-5 του 92, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 5-1. 7-3 του 93, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 5-0. Ναι. 1-12 του 96, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 5-0. Ναι. 13 του 1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 5-2. Ναι. 24-5 του 9, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 4-1. Ναι. Και έτσι το πιο εντυπωσιακό ήταν το 8-3 του 15, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 4-3. Ναι, εγώ δεν αμφιβάλλω. Αυτό αμφέβαλε ότι το 85 ο Κυφίνας 4. Λοιπόν, άσε τον Κυφίνα 4. Ο Κυφίνας 4 επειδή τώρα. Είσαι ανόητος, βγήκε από τα αυγό του. Βγήκε από τα αυγό του τώρα ο Κυφίνας να μας πει τι έγινε το 85. Χθεσινός τώρα, 30 ετών. Ψάχνω να βρω τι γίνεται και μας βρεις και από πάνω. Αφού δεν ξέρεις, δεν θυμάσαι τι γίνεται. Ψάξεις να βρεις. Δηλαδή με συγχωρείς. Εσύ είσαι ερωτής του Google. Ερωτής του Google. Εσύ είσαι καμία σχέση. Θεσσαλονίκη Καβάλα πόσα χιλιόμετρα, κάτσε να δω στο Google. Έχεις σαλέψει το μυαλό σου με τον Google. Δεν έχεις άποψη. Δεν εμπιστεύομαι. Έχεις σαλέψει με τον Google. Έχετε σαλέψει. Εσύ παίρνεις λεφτά από εκεί, όχι εγώ. Τι σχέση έχει. Εσύ παίρνει λεφτά. Άρα εγώ καλά κάνω. Και παίρνω λεφτά από εκεί. Εσύ που σάλεψες εκεί. Γρήγορη, ο Καραπαπάς λέει ότι ο Τζαβέλας δεν περνάει ούτε έξω από το Καραϊσκάκης. Ας τι λέει ο Καραπαπάς. Ο Τζαβέλας τι λέει. Ξεβρακώθηκες. Ορίστε. Ναι. Δώσε μια γραμμή. Οκ. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μαγαζί, ρε Μπουφό. 0-35, όλες οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες είναι μαγαζιά. Για σένα, για τον οπαδό. Για σένα, για τον οπαδό. Για τον φίλαθλο είναι. Και οι θρησκείες είναι μαγαζιά και οι εκκλησίες. Για τον πιστό δεν είναι όμως. Άλλο τι βλέπω εγώ σαν ουδέτερος και άλλο τι βλέπει ο άλλος που υποστηρίζει. Δεν το ίδιο. Θα σας πω εγώ λέτε θα γίνει η πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Θα διακόψω το μάτς για να πέσουν όπως η ΑΕΚ με εθνική και θα πάρουν στρεβλαμούς. Τόσο απλά. Απλά είναι. Αγόρια, χθες είπατε σε ανίποτε στιγμή στην Παρμίδα πως ο Γλύκος υπάρχει περίπτωση να πάει στην ΑΕ, καλυφθεύει. Δεν το ξέρω. Δεν είναι δικιά μου πληροφορία αυτή. Ελάτε, πάω και πρώτα τελευταία αγωνιστική να πάρει το πρωτάθλημα στη Λεωφόρο. Κύκλος είναι η ζωή. Που το τελευταίο πρωτάθλημα το πήρατε όταν ήταν ένα πρόγραμμα τη τηλεόραση και δεν είχε ίντερνετ. Το Μπασχαλάκι ήθελε η ΑΕΚ. Ήταν έγχρωμη από το 78 η τηλεόραση. Δηλαδή από το 79. Το 79 δεν υπήρχε έγχρωμη τηλεόραση. Λάθος κάνει. Υπήρχε, λάθος κάνει. Βάζει ένα στίχημα ότι δεν υπήρχε. Το 79 στην Ελλάδα. Στην Αμερική και σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα. Πότε έρθει η πρώτη έγχρωμη, πάντα. Google. Έλα, τουκ, τουκ. Ο πρώτος που την είχε και έξω. Ναι.